Καλησπέρα σα και σε εναντίον μας στο κρίμα! Δεν είμαι ηχό τη Ζωεπρέ, ημωνίρος θεοχάρη και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σα βλέπω να κάνετε like, subscribe, να μα ακολουθήσετε στα προσωπικά μα social media, να μα ακολουθήσετε στο δρόμο. Μπορεί να μα βάλετε έτσι σε μια διαδικασία να ανησυχούμε λίγο ότι έχουμε στόκερ, αλλά δεν πειράζει γιατί σα αγαπάμε όπω μα αγαπάτε κι εσεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που σήμερα στο κρίμα έχω φιλοξενούμενη τη Ζωεπρέ! Δεν έχω ακούσει τίποτα χειρότερο <Magic> <χειρότερος> στη ζωή μου από όλο αυτό το λογίδριο. Καλώς ορίσατε σε αυτό το επεισόδιο αφιέρωμα συνέντευξη πορτρέτο αν θέλετε <χειρότερο> ε, τη οικοδέσποινας ε, αυτή εδώ, έτσι, του τίμιου Vidcast ε, Podcast. Να το πω. Να το πει vidcast ε, Μήνο Θεοχάρη. Θα το πω vidcast γιατί μπορώ να το πω vidcast. Ε, Και θα ήθελα να μου πει έτσι για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καθόλου τι είσαι, ποια είσαι και τι κάνει. Για όσου δεν με ξέρουν, λοιπόν, είμαι μία γυναίκα. Είμαι ένα πρόσωπο. Ε, Ένα άνθρωπο, θα έλεγε κανεί. Είμαι YouTuber podcaster, ραδιοφωνική παραγωγό, μητέρα, ενό πολύ όμορφου αγοριού του Χωσέ. Θέλω να μου περιγράψει την ζωή, τη ζωή στο ξεκίνημα τη. Δηλαδή, θέλω να μου περάσει λίγο, να με περάσει λίγο στη διαδρομή σου. Χρονολογικά να το πάρουμε. Okay. Γεννιέται η ζωή. Είναι. Τι μήνα, τι χρονιά, τι αυτό. Λοιπόν, γεννήθηκα ένα κρύο πρωινό στι 20 Ιανουαρίου του 1995. Ήμουν ένα μωρό πάρα πολύ κόκκινο και πάρα πολύ τριχωτό. Το κόκκινο δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πια. Το τριχωτό <laughs> το παλεύουμε. <laughs> <laughs> το τριχωτό είναι κάτι που με κυνηγάει σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Γεννήθηκα τέσσερα κιλά κοντά, έχω να σου πω. Μπαμπάτσικη. Η μαμά μου ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να γεννηθώ. Και αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι αχ, αυτό το παιδί μου το ο Θεός για να με ξεκουράσει. Νιώ. Φαντάσου τώρα βάρο. Δεν είναι αυτό. Φαντάσου τώρα βάρο να γεννιέσαι με αυτή την. Ε... αυτή την ταμπέλα. Με ταμπέλα. Όλοι γεννιόμαστε με μια ταμπέλα. Ναι. Εσύ ε, ε, γεννήθηκε <laughs> για να ξεκουράζει λοιπόν τον κόσμο. Εγώ γεννήθηκα για να ξεκουράζω τον κόσμο. Αυτό νιώθει ότι όντω έχει συμβεί με έναν τρόπο. Ναι, έργα μου Έχω άλλα δύο αδέρφια, τη Δήμητρα και τον Νίκο, που αγαπιόμαστε πάρα πολύ Εσύ και έχουμε μεγαλώσει πολύ κοντά. Είναι η μικρότερη, η μεσαία. Η, οι μικρότερη, η και η χειρότερη. Ε, ποια είναι η σειρά σα, Η αδερφή μου, ο αδερφό μου και εγώ. Mm. Κοίτα, εντάξει, επειδή είχαμε και μεγάλη διαφορά με την αδερφή μου, α πούμε, είχε μία πιο μητρική ε, φιγούρα απέναντί μου. Θεωρητικά μα έχει μεγαλώσει η αδερφή μου, γιατί είχαν χωρίσει από το τύπο μου δύο χρονών οι οπότε χρειάστηκε εκείνη να είναι η μητέρα του σπιτιού θέλεγε κανείς, για άπειρους λόγους τέλος πάντων. Η μητέρα μου δούλευε πολύ, ήταν λίγο σε μια άλλη φάση, οπότε μεγαλώσαμε λίγο, καταλαβαίνεις. Μεταξύ σας. Μεταξύ μας, ναι. Θυμάσαι όταν ήσουν πάρα πολύ μικρούλα, τι ονειρευόσουν για τον εαυτό σου στο μέλλον, ότι θα συμβεί. Λοιπόν, άκου. Εγώ είχα τεράστιο όνειρο όταν μικρή να γίνω ηθοποιό. Δηλαδή. Ah. Έβλεπα, έβλεπα τύπου. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, μεν και δεν ήταν η πρώτη σειρά που θυμάμαι που έβλεπα φανατικά. Αλλά έβλεπα και και αυτό. Δεν. Σε, σε, σε συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή σου. <laughs> Τέλο πάντων. Οπότε ονειρευόμουν κάποια στιγμή ότι θα μπορώ κι εγώ να παίζω σε σειρά. Εντάξει, δεν το πίστευα να σου πω την αλήθεια. Πίστευα ότι είναι κάτι τελείω άπιαστο. Τελείως, δηλαδή, Όλη αυτή τη φάση, επειδή μεγάλωσα πολύ μπροστά στην τηλεόραση. Ένα. Καλή μαθήτρια. Στο σχολείο ή στην τηλεόραση. Στο σχολείο. Στο σχολείο πήγαινα αδιάβαστη τύπου. Στο σχολείο πήγαινα όποτε έκανα ρεπό από την τηλεόραση. Ισχύει. <laughs> όποτε δεν είχε κάτι καλό. <laughs> Θέλω να ξέρει ότι έβλεπα τη βάλια από το καφί τη χαρά και τη ζήλευα και έλεγα Εγώ γιατί να μην <laughs> μπορώ να παίξω. <laughs> <laughs> Θέλω να ευχαριστήσω αυτό το σημείο. να πηγαίνει η νερό η ζωή, την καπά την τρομερή αρχιστήντάκτρια που σήμερα με συντώνησε. Και ενώ θα κάνουμε την κουβέντα μας με τη ζωή και θα της κάνω τις διάφορες ερωτήσεις που θέλω, παράλληλα κοιτάω και τις πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις που μου έχει βοηθήσει έτσι να βγάλουμε η Τίνα Καπάτου, την Φιλιά. Είσαι λοιπόν ένα παιδάκι στο σχολείο που ονειρεύεται, ναι. που δεν είσαι πολύ καλή μαθητρια από ό,τι κατάλαβα. Ε, εντάξει, θα σου πω, επειδή ήταν σε μια περίεργη φάση στο σπίτι, δεν πολύ είχα στο μυαλό μου να διαβάζω και δεν ήταν και αναγκαστικό να Δηλαδή, δεν το είχα και μαράζει και κόμμα. Δεν το είχα και μαράζει, αλλά δεν υπήρχε κάποιο να μου πει έκανε τα σκίσει σου. Οπότε, εγώ έχω τύχη, α πούμε, έχω ανάμνηση να πηγαίνω στο σχολείο και να μα λέει δασκάλα. βγάλτε τι φωτοτυπίε που σα έδωσα χθε. Και εγώ να λέω κυριολεκτικά, ποιε φωτοτυπίε. <laughs> και γυρίζω και βγάζω τη φωτοτυπία όπω την έβαλα. Όπω την είχε πάρει. Ναι. Άθικτη, στο κουτί τη. Στο κουτί τη. Τέτοια φάση πολύ είχα ζήσει στο σχολείο. Δεν ξέρω, έπαιρνα όμω βαθμού. Δημοφιλή, ενώ παιδί κοινωνικό που έκανε πλάκε που σε θέλανε σε όλε τι παρέε κτλ. Ή πιο είναι ασθαλμένο, τροπαλό. Γιατί υπάρχουν δύο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με την επικοινωνία και γίνονται ναι. επικοινωνιακοί έχουν δύο αφετηρίε. <laughs> Ημέναι είναι πάρα πολύ συναισθαλμένα παιδιά που ξαφνικά γίνεται κάτι. Και... Ναι. και είναι και οι άλλοι που είναι από την αρχή πολύ popular παιδιά, ξέρει που τα θέλουν όλοι. Τα popular παιδί, δεν με λες ακριβώ όταν ήμουν μικρή, γιατί νομίζω ήμουν λίγο έντονη προσωπικότητα και προβληματική. Αλλά όχι με την έννοια δημιουργούσα προβλήματα. Νιώθω ότι ήμουν εσωτερικά προβληματική. Δηλαδή είχα ένα χιούμορ. Ήμουν ένα παιδάκι πολύ κάφρος. Έβριζα πάρα πολύ. Είχα πολύ χιούμορ. Ε, ε, κακό. Κακό ή κάφρικο. Κάφρικο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε, είχε πολύ, από πολύ, από κόσμο λίγο πιο ενήλικο δεν τέργεζε πολύ στην ηλικία μου. Το κατάλαβα βέβαια αυτό αφού μεγάλωσα. Τι άλλο κατάλαβε αφού μεγάλωσε, ενώ την πραγματικότητα την αντιλαμβανόσουν όσοι είχε όταν ήσουν μικρή ή μεγαλώνοντα συνειδητοποίησε ότι. Την πραγματικότητα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την αντιλαμβανόμουν και αυτά που βίωνα μου φαινόντουσαν. Πάρα πολύ νορμάλ. Πολλά πράγματα δηλαδή που έβλεπα ή που μου συνέβαιναν. Νόμιζα ότι έτσι είναι Γενικά τα πράγματα. Αυτό το παθαίνουμε όλοι παιδιά να το ναι. πούμε αυτό. Ενώ ότι είναι πράγματα τα οποία ως πιο μικρή ηλικία άνθρωποι. Νομίζουμε ότι έτσι όπω ζούμε στο σπίτι μα ο καθένα, με ό,τι παθογένεια έχει του καθενό στο σπίτι, γιατί όλα τα σπίτια έχουν, νομίζουμε ότι αυτό ισχύει για όλου. Ότι όπω μα φέρονται μας γονεί μα, έτσι φέρονται σε όλα τα παιδιά. Ε. Ότι ξέρω εγώ, ανάλογα με τι. Ό,τι πράγματα μας... βλέπουμε, ότι αυτά είναι. Ότι έτσι, ναι, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Αλλά δεν είναι. Μεγαλώνοντα, τέλο πάντων, κατάλαβα πολλά περισσότερα προφανώ που δεν καταλάβαινα τότε. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό τα καταλάβαινα όλα μια χαρά. Δηλαδή, έχω αναμνήσεις από πράγματα που έχουν γίνει τα οποία. π.χ. η μαμά μου, α πούμε, πάνω στη συζήτηση μου έχει πει: Συγγνώμη, αυτό εσύ που το ήξερε. Και τη λέω: Το ήξερε γιατί ήταν κοινή γνώση, α πούμε, μέσα στο σπίτι. Ποιο Ω, γεννη... είναι το πιο παράλογο πράγμα που θεωρεί ότι ε, ε, συ, συνέβαινε και το οποίο το αργότερα με μεγαλώνοντα καλά, Πώ γίνεται να το θεωρούσε αυτό φυσιολογικό. Κοίταξε. Θα, είναι πολλά που δεν μπορώ να σε εμπλέκονται... τα περιγράψω ε, ακριβώ. Δεν θέλω να μου πεις τα περιγράψει. Εντελώ θέλω να μου πει τι στα ρελά. Το πιο εννοώ κάτι που να λέγεται να είναι χαριτωμένο και να μην. Ε... Α πούμε, εγώ που έχω μεγαλώσει χω, ε, χωρί το βιολογικό μου πατέρα, και ναι. ήταν από την αρχή αυτό το πράγμα κάτι το οποίο το θεωρούσα πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, αν με ρωτήσει, ίσω. Ως παιδί, τι ήταν, ε, να σου πω τη σταρελά των δικών μου πούμε, ε, βιωμάτων που θεωρούσα φυσιολογικά, ήταν αυτό. Ότι εγώ θεωρούσα ότι είναι πολύ φυσιολογικό να, να πράγμα ο θάνατο ναι. σε, μια οικογένεια. Δηλαδή, ενώ τα άλλα παιδάκια καταλάβαινα ότι ήταν κάτι που τα φρίκαρε. Δηλαδή, μία που το έλεγα και μία που έλεγα. Μα και ναι, γιατί θα... κάνουν έτσι. Σε όλου γίνεται. Σε όλου μπορεί να συμβεί, ναι. <laughs> Κοίτα, εντάξει, ναι, αν το, λες, αν το πας έτσι και εμένα, ήταν πολύ normal το να είμαι σε ένα σπίτι χωρί πατέρα ή το να έχω αυτή τη σχέση με τα αδέρφια μου που είναι λίγο πιο. Στενή. Φροντιστικά, ρε παιδί ναι. μου. Γενικά πολλά πράγματα μου φαινόντουσαν normal. Που δεν είναι. Που δεν είναι. <laughs> <laughs> α πούμε το να τα μοιράζονται όλα αυτά που όλα τα του σπιτιού, α πούμε, να τα μοιράζονται μαζί σου οι γονεί σου όταν είσαι παιδί, το θεωρούσα normal. Ενώ μεγαλώντα κατάλαβα ότι τα παιδιά τα προστατεύουν ναι, εσύ, 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 εσύ αυτό. αυτό. Ποιο είχε τόσο χιούμορ, από πού το έχει ε, πάρει όλο αυτό. <laughs> δεν γνωρίζει. Ενώ έχει μια λοξή ματιά πάνω στη ζωή, στην, ε, στην πραγματικότητα, στο παρόν, στην επικαιρότητα. Έχει έχεις ε, μια λοξή ματιά και έναν τρόπο και καυστικό που το εχει παρει ολο αυτο δεν γνωριζω ενω εχει μια λοξη ματια πανω στη ζωη στην πραγματικοτητα στο παρον στην επικαιροτητα εχει μια λοξη ματια Και ένα χιούμορ πάρα πολύ ιδιαίτερο έτσι, και καυστικό, το οποίο το είχε κάποιο, ή ήταν κάτι το ειχε καποιο ηταν κατι το έχει δημιουργήσει εσύ για τον εαυτό σου για να την παλέψεις αυτή τη ζωή ή τη ρουφιά. Πίστευα ότι αυτό ήταν ένα εργαλείο που θα μπορούσα να αναπτύξω, το οποίο θα με βοηθούσε στο να καταφέρω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Το όνειρό σου ποιο ήταν λοιπόν? Το να γίνω ηθοποιός. Εγώ πίστευα ότι αν τα λέω καλά, θα ήμουν και εγώ μια μέρα στην τηλεόραση και θα έπαιζα. Ήθελες να μπει στην TV. Ναι, αλλά πλέον ας πούμε από το Ξαναζω. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, τότε το είχα μεγαλοποιήσει πάρα πολύ. Έβλεπα, α πούμε, παραπέντε και ήμουν σε φάση καλά. Κάποια στιγμή, αν γνωρίσω κάποιον από αυτού, θα είμαι ευτυχισμένη, ξέρω εγώ. Πού να ξέρει ότι θα έμενε από κάτω από το. Αν <laughs> μπορούσε να διαλέξει δηλαδή σχολή τελειώνοντα το Λύκειο, ποια σχολή θα ήταν αυτή. Αν θα τη διάλεγα τώρα. Ναι, 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 ναι. ποια θα διάλεγε. Χαζό είναι αυτό που θα πω και δεν συμφωνώ απαραίτητα με τον εαυτό μου που θα το πει. Αλλά νομίζω έχω πάρει, η πορεία που έχω πάρει με βοήθησε να φτάσω σε ένα σημείο χωρίς να έχω περάσει από κάποια συγκεκριμένη σχολή. Γιατί με το που βγήκα από το σχολείο, πρώτο μου μέλημα ήταν να βρω μια δουλειά. Πέρασα και στη σχολή, εντάξει την παράτησα την πρώτη, πήγα σε μια δεύτερη, την παράτησα... Πέρασα και ένα καλοκαίρι από υποκριτική, το παράτησα. Γενικά, ό,τι έκανα, το παράταγα. Γιατί αυτό που αυτό αυτό ήθελα, το καταρχάς ήταν πολύ δύσκολο για μένα τον να τον εκτεθώ σε τέτοιο βαθμό, γιατί όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το κομμάτι της υποκριτικής έχει ένα μεγάλο κομμάτι ξεγυμνώματο. Το καταλαβαίνω ότι με αυτό που κάνεις έχει εκτεθεί πολύ περισσότερο από έναν ηθοποιό έτσι. Σίγουρα. <laughs> δεν το ήξερε όμω. Δεν το, το ήξερα, αυτό. μου βγήκε πολύ πιο εύκολο όμω από το να... Κρυθεί το ταλέντο μου τόσο άμεσα. Πάντα είχα το φόβο του ότι α, θα πάω και θα μου πουν ότι δεν κάνω, ή θα, δεν θα περάσω εξετάσεις γιατί δεν έχω κάποιο μέσο, α πούμε. Mm. Για το είχα κάπω έτσι στο μυαλό μου. Ε, οπότε καλύτερα από το να μου βγει από τη μύτη να μην το κάνω καθόλου. Τώρα μπορεί να επέμενα περισσότερο στο κομμάτι της υποκριτική και ας μου βγαίνει από τη μύτη, μόνο όχι για να ασχοληθώ με το, με το θέατρο ή με κάτι τέτοιο. Αλλά γιατί πιστεύω ότι θα με απελευθέρωνε πολύ περισσότερο στο κομμάτι της έκφρασης και ό,τι συνεπάγεται. Δηλαδή και στη κίνηση mm. και στο τρόπο που θα μίλαγα και στο... Ξόλο. Είναι πολύ ωραίο. Ενώ αν μπορούσαν όλοι να περάσουν έστω ναι. ε, ε, ένα σεμιναριακά ας πούμε από αυτή την τέχνη ενώ και τη δρα... υπάρχει και η δραματοθεραπεία που μέσα από το θέατρο ε, κάνεις ψυχοθεραπεία με έναν τρόπο ενώ υπάρχει θεραπευτικό ειδικό τμήμα, αλλά πέρα από τη δραματοθεραπεία και σεμιναριακά να παρακολουθήσει κάποιο αισθάνομαι μαθήματα υποκριτική, είναι πάρα 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 πολύ ε, ωραία εμπειρία, πολύ βοηθητική, αυτοαποκαλυπτική και αποκαλυπτική σε σχέση με, το, με τον κόσμο γύρω σου. Ναι. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στην ελευθερία τη έκφραση ενώ και του πνεύματο γενικότερα. Αυτή η κλίση που έχεις με την επικοινωνία, με το να μιλά με κόσμο και να τους κάνει να νιώθουν άνετα και να ε, τους κάνει να περνάνε καλά, να τους κάνει να γελάνε. Πότε κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα το έχει, Στο δημοτικό. Θυμάσαι περιστατικό, θυμάσαι Θυμάμαι το πολλά... turning point. <laughs> Κοίτα, ήμουνα πάντα το παιδί που θα πήγαινε σε μια παρέα και θα του γνώριζα όλου και μετά όλου μεταξύ του και ας ένιωθα... Υκτρά και πάρα πολύ άβολα, και δεν ήθελα ουσιαστικά, αλλά το έκανα γιατί μου φαινόταν πολύ άβολη η σιωπή. Γενικότερα μου φαινόταν πολύ άβολη η σιωπή, οπότε είναι ένα τρόπο να αντιμετωπίσω και τη σιωπή. Γιατί όταν υπάρχει σιωπή, είσαι αναγκασμένο να αντιμετωπίσει το μυαλό σου και τη σκέψη σου. Και μέσα από αυτό, πάρα πολύ συχνά έκανα την αδερφή μου να γελάει. Άρα μέσα από τι σχέσει, α πούμε, με την αδερφή σου που την έκανε να γελάει, άρχισε να ξεκλειδώνει και να. Κάπω έτσι, ναι. Ήταν άρα το πρώτο σου κοινό. Η αδερφή μου ήταν το πρώτο μου κοινό και ο πρώτο μεγάλο υποστηρικτή. Και πληρωμένο, σε όλα τα βιβλία. Πληρωμένο κοινό, βιδάκια... Ε, πληρωμένο. Σου λέω την έκανα να κλαίει. Δηλαδή γέλαγε τόσο πολύ που στο τέλο έκλαιγε. <laughs> με βοηθούσε πάντα στα πρώτα μου βίντεο που έκανα πολύ μικρή βίντεο. Βίντεο Φετάρτη VHS. Α, ah, VHS. VHS. δεν <Τομίου> καρφώθηκα. VHS που τα τραβάγατε με βιντεοκάμερα κανονικά και τα βλέπατε μετά στην τηλεόραση, φαντάζομαι. <σομίου> τα οποία τα, τα γεν... δεν τα ανέβαζε κάπου. Τα προ... Τότε όχι, δεν όχι, υπήρχε, υπήρχε κανένα να τα ανεβάσω. ναι, ενώ δεν ήταν. Μην αγχώνεσαι, μετά άρχισα να τα ανεβάζω όλα στο YouTube. <laughs> αυτό είναι πιο μετά. <laughs> ναι, κατάλαβα ότι κάτι δεν πρέπει να ανεβαίνουν όλα στο YouTube και τα έσβησα όλα. Έχτιζε αυτό που μελλοντικά θα γινόταν ναι. έτσι, αυτό το αντικείμενο ένα χρόνο, να το ξέρει. Ε, Είχε αρχίσει με έναν τρόπο να εκπαιδεύεσαι στο γυρίζω βίντεο. Μοντάρο, όχι, φαντάζομαι. Το... Ναι, καλέ. Α, μοντάρο. Windows Movie Maker, κανονικότατα. Α, κανονικά. Είχε ήδη κάνει ένα Πώς, να... πώς λέγεται αυτό. Είχα στρώσει το. Μια το προετοιμασία κάποιος. που ναι. φαντάζομαι την έκανε σαν παιχνίδι. Βασικά είχα άπειρο ελεύθερο χρόνο. Ναι. Γιατί έμενα όλο το καλοκαίρι σπίτι, δεν πηγαίναμε διακοπέ, δεν πηγαίναμε τίποτα. Οπότε έμενα μπροστά στον υπολογιστή, μέσα στο δωμάτιο βλέποντα τηλεόραση. Οπότε ό,τι έβλεπα από την τηλεόραση το μετέφερα σε βιντεάκια. Τώρα πολύ... στο λέω πολύ χονδρικά αυτό. Όμω, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έναν χρόνο που κάποιο άλλο άνθρωπο ενδεχομένω θα έπλητε ή θα, πώς να σου πω, θα είχε μείνει σπίτι και θα το έβλεπε σαν κάτι πάρα πολύ άσχημο να του συμβεί. Ναι. Ε, τα καλύτερα χρόνια ήταν. Ή δεν θα έκανε τίποτα, εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί να έκανε πιο αυτοκαταστροφικές δραστηριότητε, να το πούμε έτσι. Και ε, τα, και τα όλα λέω, τα έχω κάνει ενώ, και τα αυτοκαταστροφικά έχω κάνει. Το αυτοκαταστροφικό το κάθομαι, ας πούμε, μόνο τρώω ή κάνω ξεσπίνη, πράγματα ναι. που δεν είναι ωραία για τον εαυτό μου. Αυτό το χρόνο τον χρησιμοποιούσε παραγωγικά κάνοντας κάτι, μια δραστηριότητα που και σε εσένα σου έδινε χαρά, αλλά τελικά ήταν και πάρα πολύ δημιουργικό. Ναι. Ενώ και σε, και σε, εξέλιξε και σε προετοίμασε. Είχα πάρα πολύ δημιουργικό μυαλό, δεν ξέρω που έχει πάει όλο αυτό το πράγμα. Ε, ε, ε το και πώς το λένε, έμενα μακριά από όλε μου τις φίλες. Οπότε δεν μπορούσε να τις Δούλευε η μάνα μου, δεν μπορούσε να με πάει. Οπότε κάτι έπρεπε να κάνω για να μην... Ε, δεν ξέρω. Και το αυτοκαταστροφικό κομμάτι το είχα πολύ. Δηλαδή, πέρναγα Πολλέ φάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν απλά ότι ήμουνα ο Ταραντίνο στο δημοτικό. Άνταξει. 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 Δεν ήσουν ο Ταραντίνο. Λέω ότι όταν έχουμε νεκρό χρόνο, πολλέ φορέ, μα πιάνει όλου. Αυτό το βαριέμαι, Πω, πω ναι. τι να κάνω, δεν έχω τι να κάνω. Και τι φάσει, γιατί και εμένα μου έχει συμβεί ακριβώ το ίδιο που λε. Τι φάσει ε, που μένουμε χωρί πολλέ δραστηριότητε ή άνεργοι ή χωρί δουλειά και θεωρεί ότι πω, πω, είμαι δεν μπορώ να κάνω τίποτα από τι φάση αυτή. Ξαφνικά μπορεί να γίνει κάτι μέσα στον εγκέφαλό σου και αν ξεκολλήσει ή χρησιμοποιήσει αυτό που θεωρεί νεκρό χρόνο με κάτι που σου δίνει χαρά, μπορεί να καταλήξει να έχει στα χέρια σου πάρα πολύ πολύτιμα εργαλεία. Ή επειδή εξασκήσει κάτι, δηλαδή να, ναι. να αρχίσει τέτοιο, ή επειδή ξεκινά να μοντάρει, ή επειδή ξεκινά να γράφει, ή επειδή ξεκινά να κάνει μια. επειδή έχει το χρόνο να ασχολείσαι, σε... να μαγειρεύει και να μάθει μαγειρική. Ενώ ναι. μπορεί αυτού του χρόνου που μα φέρνουν σε μια μηχανία. Πιστεύω ότι αν ξεπεράσουμε την πρώτη αυτή η μηχανία, θα βγούμε πολύ κερδισμένοι. Και αυτό έκανε ασυνείδητα. Ναι, ξέρει όμω τι πιστεύω ότι έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο ότι συνέβη όλο αυτό όσο ήμουν μικρή. Γιατί τώρα, αν ξαφνικά από το πρόγραμμα που έχω βρεθώ σε μια φάση που έχω τρει μήνε ελεύθερου, μπορεί και να μην κάνω τίποτα και να πάθω τρελό πέσιμο, α πούμε, και να κάτσω να δω όλο το Netflix ε, Ναι. Απλά αυτό θα το πάθεις φαντάζομαι επειδή ήδη θα έρχεσαι από ένα χειμώνα που δουλεύεις γενικώ πολύ. Ναι, μπορεί. Άσε που άμα περάσει ενώ το πρώτο διάστημα, αυτό που λες, αισθάνομαι ότι ένας άνθρωπος που από μόνος του από τη φύση του και εσύ είσαι από τη φύση σου, είναι δημιουργικό. Είναι η μοίρα του αυτή, ενώ του να, ακόμα και στην έρημο να βρίσκει έναν τρόπο ναι. κάτι να φτιάξει. Και εδώ που τα λέμε, εσύ από το απόλυτο μηδέν, ενώ, μηδέν ζωής που δεν είναι ότι ήσουν κάπου σε ένα περιβάλλον που είχε τους εξοπλισμούς, ήταν, είχες κάποιον άλλον στην οικογένειά σου που ασχολιόταν με το, με, την ίδια, με το ίδιο επάγγελμα ή με τις ίδιες δραστηριότητες και είχες να το πάρεις σαν... Κοίτα πάντως, το, πολύ θετικό είναι ότι ακόμη και να μην είχα κάποιον που τα γνώριζε, είχα πάντα πάρα πολύ υποστήριξη. Ναι. Δηλαδή και, από, και ο αδερφός μου ας πούμε ε, ήταν πάντα και στα βίντεο και σε όλα αυτά που κάναμε όταν ήταν σπίτι ε, πολύ ενεργός. Και η αδερφή μου πάρα πολύ να τα δει, να με βοηθήσει να τραβήξω, να με στηρίξει. Και ο Μίτσος που τώρα είναι η Χολήπτης στο κρίμα... Ε, πάντα εκεί, όπως είναι τώρα η χωλή πάντα οτιδήποτε χρειαζόμουν ήταν εκεί πολύ μεγάλο στήριγμα και πρόθυμο να. Οτιδήποτε μπορεί να έχω στο μυαλό μου ήταν το πιο χαζό. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα, α πούμε, το κανάλι, το Ζέπρε TV το 2010, που πριν από αυτό είχα άλλα 800 κανάλια. Ναι, ναι. <laughs> αυτό ήταν ένα από τα πολλά. <laughs> Στα πρώτα βιντεάκια, ερχόμασταν εδώ με την. Τα πρώτα βιντεάκια τα γύριζα μόνη μου σπίτι με green screen. Που είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και ήμουν γυμνάσιο. Ερχόμασταν εδώ και γράφαμε τραγούδια. <laughs> που ήταν, ξέρω εγώ, τέρμα χαζά. Αλλά <laughs> ο Δημήτρη ήταν εκεί να χαλάσει ώρε. Να μας τα γράψει να το ξαναπάμε. Καλά, και τα τραγούδια που έχω γράψει. Τα έχω γράψει όλα στο Μίτσο. Ακούγεσαι σαν το Γιώργο Και τα τραγούδια που έχω γράψει. Δεν έχω γράψει το Θακοπό. Δεν έχω γράψει το. Τα υποφερτά Χριστούγεννα. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Καλά, εγώ έφευγα μόνη μου το σπίτι δημοτικό και πήγαινα από νέο φάλιρο. Πού να σου πω τώρα. Μπορεί να πήγαινα εξάρχεια. Μπορεί να πήγαινα από. Ποια πόδια. Με τα μέσα κανονικά. Αλλά κατάλαβε χωρί να έχω την αίσθηση του κινδύνου, ρε παιδί μου. Ενώ μεγάλωσα σε μια πολύ επικίνδυνη γειτονιά, δεν ένιωθα πολύ. Θεωρούσα. έχει μείνει όμω από αυτή την εποχή και από αυτή τη γειτονιά, μέσα και το ανέφερε. Γενικότερα έχουν επιτεθεί σε πολλέ κοπέλε σε αυτή τη γειτονιά και για να τι κλέψουν και επιθέσεις άλλε και σε μένα μου έχουν δείξει πολλέ φορέ τα γεννητικά του όργανα, στο δημοτικό, πηγαίνοντα στο σχολείο. Μου φαινόταν κάπως επειδή ήταν κάτι που τον είχα το φόβο, μην πετύχω κάποιον ανώμαλο στο δρόμο. Έλγα, OK, ναι, είναι normal να υπάρχουν ανώμαλοι στο δρόμο. Αλλά ήταν σε βάση ότι πρέπει να πάω. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Αυτό σου, σου δημιουργήσε ενώ σου δημιουργήσε φοβίε και τέτοια. τέτοια ναι, καλέ, μετά... τρομερές φοβίε. <laughs> Αυτή η γειτονιά την έχω στο μυαλό με πολύ φόβο. <laughs> Θεωρείς ότι μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή σου. Έχει παίξει το YouTube ή το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ. Αλήθεια, ε. Είναι τεράστιο σχολείο το σούπερ μάρκετ. Θα σου πω. Έχω, ζει, έχω μεγαλώσει μέσα ένα σούπερ μάρκετ όπω σου είπα, γιατί ήταν η μαμά μου από το 2000. Εγώ με το που τελειώνω το σχολείο λέω δεν υπάρχει, πρέπει Μπροστά να, από να δουλέψω. από τα έκανα σχολείο. πίσω από τα τυριά <laughs> κάναμε <laughs> τα αγγλικά. Όχι. <laughs> με το που τελειώνω το σχολείο, χωρί να ξέρω αν έχω περάσει κάπου ακόμη, λέω πρέπει οπωσδήποτε να πιάσω δουλειά δεν γίνεται. Παρένθεση, πριν τελειώσει το σχολ... σχολείο, έκανα δουλειέ δεξιά και αριστερά, χάζω δουλειέ τώρα. Δηλαδή, έχω κάνει μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια. Γιατί να το πούμε αυτό, τι κρύβει και έναν αρκίνο Ιωνίδη που ξεπετιέται πού και πού. Ναι, αλλά ήξερα μόνο ακόρντα. Ε, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, παιδί μου. Ακόρντα <laughs> και όρεξη να έχει. Τέλο πάντων, με τα πολλά με παίρνουν στο σούπερ μάρκετ γιατί είχα κάνει μια αίτηση. Αυτό πήγε πολύ καλά. Ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι έχω ξεκινήσει να έχω μια οικονομική ανεξαρτησία. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούσα και στο σπίτι, γιατί ήταν νόμο να βοηθάμε στο σπίτι. Γιατί ήμασταν μια οικογένεια λίγο σε μια δύσκολη φάση. Α υπήρχε ένα μισθό, τρία παιδιά. Έπρεπε κάπω. Έτσι όπω το, το, λέμε και για, για, τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει και μπορεί να μην έχουν δει άλλα βίντεο. Ναι, σου, ναι. μονογονεϊκή οικογένεια. Έτσι μεγαλώνεται με τη μαμά σου, χωρισμένη, ναι. η δική σου. εν ζωή ο μπαμπά σου, γιατί έτσι όπω το είπαμε ήταν. Α, ναι, εν ζωή ο μπαμπά μου, αλλά τελείω απόν. Τελείω από όνομα <coughs> από το σπίτι και, ναι. και έχει μεγαλώσει με τα δύο σου αδέρφια και ναι, τη μαμά. Και τη μαμά. Ωραία, συνέχισε το πρόγραμμα. Που λε πάντα έπρεπε όποιο έπιανε δουλειά να βοηθάει στο σπίτι για να μπορεί να. Συνεισφέρει, να συνεισφέρει σε... και να ανταπεξέρχεται ναι. κατάλαβα. κατάλαβε. Όλη η φάση. Δεν ήταν, α πούμε, ότι έφτασα 25 για να πάω να κάνω την πρώτη μου δουλειά, γιατί μέχρι τότε υπήρχε δυνατότητα να με βοηθάει η μητέρα μου και με το σχολείο και με τα λοιπά. Σκέψω ότι τα κάλαντα που λέγαμε μικρή έχει τύχει να τα πούμε για να πληρώσουμε το ρεύμα. Ήταν ε, ε, τέτοιε οι φάσει. Οκ. Okay. Άλλη πίστα. Άλλη πίστα. Εντάξει, να σου πω όμω κάτι. Ποιο μπορεί να μου πει τι? <laughs> Άρα ουσιαστικά <laughs> Βγήκατε στο μεροκάμα <laughs> του <μετροκάβο>, το <laughs> Αυτό πάω να πω Γιατί ναι. εντάξει και εμείς πηγαίναμε ρε παιδί μου Και έλεγαμε τα κάλαντα Αλλά τύπου για να μας πάρουν το κάτι τη παραπάνω. Συνήθω έτσι ναι. συμβαίνει. Δεν το, τα περισσότερα παιδιά δεν νομίζω ότι το λέγανε καλά για να πληρώσουν το ρεύμα. Τότε δεν το πολύ καταλάβαινα. Επίση, είναι από τα πράγματα που θεωρούσε ότι είναι φυσικά. Ναι. Ότι είναι λογικά όλα τα παιδιά το κάνουν. Ναι. Ωραίο όμω αυτό, ζωή. Ωραίο όμω εφόσον τα έχει φέρει έτσι η ναι. ζωή και βρισκόμαστε εδώ τώρα και κάνουμε αυτή την κουβέντα εδώ. Που είμαι στο κανάλι σου και κάνω ότι τέλο πάντων εγώ τον οικοδεσπότη. Ενώ σαν κατάληξη, όλα αυτά τα πράγματα ναι, που έχει περάσει ναι. ενώ έχουν καταλήξει στο να διαμορφώσουν έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ ωραία ναι. η διαδρομή του τελικά. Να λοιπόν που το παράδειγμα το ότι όταν η ζωή σου πετάει Λεμόνα. λεμόνια, φτιάχνεις λεμονάδα. Ναι. Συμφωνώ πολύ σε αυτό που λες και τώρα πέρα πολύ την πλάκα. Και την και πέτυχες πλάτηκα. κιόλας τη λεμονάδα αυτή. Αυτό προσπαθώ να πω με τον τρόπο μου. Είναι πολύ ωραία δροσιστική. Τέλος. Πληρώνατε λοιπόν το ρεύμα με τα κάλαντα και Τέλο. <laughs> Καλά, εντάξει, έχω ζήσει και επικέ φάσει. Τύπου να μα θυπάει το, τα κουδούνια, είσαι που νοικοκυρά. Για τα νικιά. Για τα νοικιά. Απειλέ τύπου. Απειλέ. Ξέχουμε ζήσει και απειλέ τώρα γιατί τη... σωματική ακεραιότητα μελών μέσα στο σπίτι. Μεγαλώνοντα, είχα πολύ φόβο. Και για το αν θα ζήσω. <laughs> για απλά πράγματα. <laughs> <laughs> ναι, και για το αν θα έχω σπίτι. Και για το. Αν ε, τα άτομα που αγαπώ θα, θα, είναι, καλά. θα είναι καλά. Είναι ένας όσο που φεύγει. Όχι. Απλά σου δημιουργεί μεγαλώνοντας πολύ μεγαλύτερε ανασφάλειε. Δηλαδή εγώ α πούμε έχω τη φοβία μόνιμα. Μου έχει περάσει λίγο αυτό τώρα με, βοήθεια, με τη βοήθεια των γιατρών μου. Ναι, ναι, ναι. Ψιλο έχουν φύγει από το κεντρικό ναι. σημείο των προβλημάτων μου, α πούμε. Ξέρεις, τα λέμε χαλαρά, αλλά σκέφτομαι εγώ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τέτοιε πραγματικότητε και πιο σκληρέ πραγματικότητε από αυτή. Ναι. Και επειδή, δόξα τω Θεώ, έχει και ένα πάρα πολύ ε, μεγάλο κοινό που σε ακολουθεί και σε παρακολουθεί και φυσικά οφείλουμε να είμαστε και χαριτωμένοι και, και, αστεί και να φτιάχνουμε το κεφ του κόσμου και τα λοιπά και να κάνουμε όμορφε κουβέντε και να δημιουργούμε και επίγνωση και να δίνουμε ορατότητα σε θέματα που όπως δίνεις αλλά ε, και ο τρόπο που καθένας καθένα μα έχει ζήσει, είναι απαραίτητο ορισμένε φορέ να, να ακούγεται, γιατί αισθάνομαι ότι με έναν τρόπο βοηθάμε. Όχι με τον παροχημένο τρόπο που συνήθω λέμε. Ναι. Ε, 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 α, Δεν είμαστε κανένα που να βοηθήσει Καλιά, τον άλλον. Ναι. Αλλά το να συζητάμε για την πραγματικότητά μα και τον τρόπο που. Ε, και τη διαδρομή μα. Σίγουρα κάπου κάποιο μπορεί να το ακούει, που να ζορίζεται από κάτι πολύ απλό μέχρι κάτι πολύ βαρύ και να πάρει πάρα πάρα πολύ μεγάλο κουράγιο. Συμφωνώ, βλέποντα. και ο μόνο λόγο που θέλω να τα συζητήσω, είναι ότι μπορεί να ακούει κάποιο ο οποίο θα βοηθηθεί από όλο ναι, αυτό το πράγμα. ο οποίο ζορίζεται και θα <κυκυκ> δει ότι θα, βλε... θα, δει... θα βλέπει μαύρο και θα ξέρει ότι άμα κάνει άλλα 10 μέτρα μπορεί αυτό. να δει στην άκρη το φω και άμα το ακολουθήσει, μπορεί και να βγει έξω. Γιατί είναι είναι, είναι πολύ σημαντικό. Εφόσον έχει ενώ τον κόσμο αυτόν που έχει, όσο μπορεί ενώ να βοηθά και όσοι έρχονται εδώ να βοηθάνε φυσικά. Μα ναι, ε... γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και να συζητάω για την ιστορία του καθένα, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά οποιοδήποτε πει την ιστορία του μπορεί κάποιον να τον βοηθήσει σε ένα επίπεδο που δεν το καταλαβαίνει και ο ίδιο. Α πούμε, η Τάμπτα που ήρθε έτσι προάλληλη στο κρίμα. <laughs> <laughs> θέλετε... <laughs> <laughs> βγάζω αυτή την πρόταση από το στόμα μου, α πούμε. Mm. Η Τάμπτα που ήταν εδώ. Ποιο θα μου το έλεγε ποτέ στη ζωή μου. Και είπε επίση τη διατροφή Και είπε της πολύ συγκλονιστικά τρομερόδο. πράγματα. Εγώ, όταν ήμουν μικρή, όταν έβλεπα ένα άτομο σαν την Τάμτα mm. να έχει ξεκινήσει και να κάνει μια τέτοια καριέρα και να έχει περάσει από πράγματα που σίγουρα δεν θα τα έχει συζητήσει και ποτέ δημόσια. Σου δίνει μια δύναμη ότι. Αυτός πέρασε δύσκολα και τα κατάφερε. Άρα μπορεί να το κάνω κι εγώ αυτό. Mm. Εγώ έτσι, α πούμε, έβλεπα όταν είχα ξεκινήσει το YouTube, έβλεπα τον Σέιν Ντόσον. Άλλο αν έχει γίνει cancel τώρα. Δεν έγινε ψηλό cancel, έγινε χοντρό cancel. <laughs> Απλά ήταν ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει. Αυτό το, γαλώσεις... το είδε αυτό το που έβγαλε την μία όλα ώρα, με, με, όλο το. Με όλο το τράμα. Ναι. Ο Τζόνι Ντέπ ήταν μεγάλο μου είδωλο όταν ήμουν μικρή. Γιατί... Που πήγε να γίνει κάνσελ, αλλά δεν, δεν έγινε. Δεν έγινε. Ο Τζόνι Ντέπ, ο οποίο ε, μεγάλωσε κι αυτό άλλαζε σπίτι, ξέρω εγώ, κάθε, κάθε μήνα γιατί δεν είχαν να πληρώσουν το ενίκιο, ήταν πόσα αδέρφια, έκανε ό,τι να είναι δουλειέ. Ο Χάκιν Φίνιξ με τον ε, αδερφό ναι, του με τον που τον έχασε από... Γενικότερα, εγώ είχα τέτοια παραδείγματα μικρή και κάπου μέσα μου, σαν να μου φυτέφτηκε ένα. Ένας σπόρος, αν θέλεις, ελπίδε. Εμ... ελπίδας. Είσαι <χει> <σημαντω, χει> <χει> Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε, λοιπόν, να κάνεις αυτά τα βίντεο, τα, Υπέροχα βίντεο, Τέλος. τα πρώτα σου βίντεο. period. Για να, για, για να δηλώσει και σε αυτό το σημείο ότι είμαι θαυμαστή αυτού του καναλιού. Ήμουν ένα subscriber τη κοπέλα πολύ πριν τη γνωρίσω. Και να κάνει αυτό το περιεχόμενο. Τι ήταν αυτό, τι, τι τρέλα ήταν αυτή, τι. Περίγραψε μου λίγο αυτό το κορίτσι. Είχε αυτό το ανασούμπαλο look, θα το έλεγα. Έτσι, <laughs> απρόσμενο. Που αυτό Το το, 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 το μαλλί τη πιο περίεργο Το καρέ. Ε, το καρέ το... Ε, ναι. Ένα μεταίμο vibe. <laughs> Ε, με αυτό το, 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 το κάφρικο, συχαμένο χιούμορ. Ε, Όχι, με... ήταν το πολύ. Λα... Πίστεψε με το χιούμορ που με έχει δει, ήταν το light χιούμορ. Με το ευχαριστώ, Μωρή Ελλάδα και το γεια σα, αγαπημένα μου μωρά, και όλα αυτά που όλα έχουμε αγαπήσει, και το κοινό που σε έχει στηρίξει και έχει χτίσει το καλό σου. Πε μου λίγο, τι έγινε στον εγκεφαλό σου και, και, άρχισε να κάνει αυτά τα πράγματα και να τα πετά. Λοιπόν, Έτσι, άκου, στα μούτρα μας. Αν με βλέπεις πολύ παλιότερα, το 2010 δηλαδή, Πιστεύω ότι τώρα δεν θα μου μίλαγε, γιατί θα καταλάβαινε ότι ήμουν ένα πολύ κατεστραμμένο παιδί. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο όλα αυτά που είχα ζήσει, όλα αυτά που είχα ρουφήξει σαν πληροφορίε, τα έβγαζα στο χιούμορ μου. Που δεν ήταν και ήταν πολύ χοντρό ρε παιδί μου το χιούμορ δεν μπορώ να σα εξηγήσω. Όλο αυτό μεγαλώνοντα, φιλτραρίστηκε. Μεγαλώνοντα, διαμορφώνουμε και τι απόψει μα, διαμορφώνουμε λίγο και το. Αυτό που είμαστε. Τι ανησυχίε μα. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι, οκ, okay, έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα αυτά που θα με χαρακτηρίζουν σαν άνθρωπο. Οπότε, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το χιούμορ μου με έναν τρόπο που θεωρούσα ότι θα είναι με κάποιο τρόπο και διασκεδαστικό, αλλά και θα περνάω κάποια μηνύματα που θέλω. Mm. Δηλαδή αν δεις τα πρώτα μου βίντεο στο YouTube, ξεκίνησα okay, λίγο κάφρικα, λίγο με το πώς ήταν τότε το YouTube, λίγο με τα trends. Και μετά έχωνα μικρά μηνύματα. Πείτε και ψάξτε τα. Πες παι, παι, μου ένα χαρούμενο σου. Ναι, από, από την πρώτη τριετία. Το πρώτο, το πιο αγαπημένο μου από όλα, μου αρέσανε πολύ τα βίντεο που έκανα με τον Γρηγόρη και τον Σταύρο. Mm. Που ήταν τα παιδιά που με βοηθούσαν τότε στο YouTube που ήμασταν μαζί σχολή και μ, περάσαμε πολύ χρόνο μαζί σε όλο αυτό το κομμάτι στην αρχή. Αλλά το πιο αγαπημένο μου ήταν ένα που το είχα γυρίσει μόνη μου και είχε να κάνει με το τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μου. Που βγαίνανε οι ροέ. Που ήμουν εγώ και ήταν όλοι μου οι χαρακτήρε κάπω. Αυτό λέω. Που, που ήσουν και άλλε εσύ. Ναι. Είναι τρομερά cringe αν κάτσω να το δω Είναι σήμερα. Είναι κάψιμο. Προφανώ. Ε, αλλά. Και, τώρα εντάξει, συγγνώμη που το που παίρνω έτσι κι εγώ. Έχω ρώσει αυτό που κάνω πρέπει να μιλά εσύ. Αλλά <laughs> α, από αυτά τα βίντεο σου που έκανε και του υπόλοιπου χαρακτήρε. Ε, φαινόταν στα δικά μου μάτια τουλάχιστον πόσο ταλέντο έχει. Γιατί λέω αυτό το παιδί τώρα. Δεν έχει σπουδάσει το ποιό. Δεν έχει. Ενώ, κα, φαι, φαινόταν ότι δεν, δεν είσαι ενώ, σε μια σχολή, ότι τα κάνει μόνη σου. Και λέω, κοίτα τώρα. Πώς τη ήρθε να κάνει αυτό το θέμα, να το κάνει με αυτόν τον τρόπο την εκτέλεση. Γιατί την νόσου να έκανε διάφορα τέτοια, αλλά μου έχουν λείψει με αυτά. Ε... <laughs> είναι πάρα πολύ cringe. Άλλο, αν αυτό το βίντεο πραγματικά. Πολλά τα αγαπώ. Είναι και τη ηλικία που ήσουν. Ναι, 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 σίγουρα είναι Τέλεια πάντω. Για, για, την ηλικία που ήσουν είναι ναι. τέλεια. Καταλαβαίνω ότι μεγαλώνοντα μπορεί να έχει και άλλη ανάγκη και εσύ να πει άλλα ναι. πράγματα, αλλά είναι υπέροχο. Ωραία. Ευχαριστώ content. θα πω, γιατί έχ, πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε τα κοπλιμέντα. Ναι, ναι, ναι. Έκανα πολλά αγαπημένα και περισσότερο να σου πω τα βίντεο που έκανα τότε με τον Γρηγόρη μου άρεσαν. Γιατί περνάγαμε άπειρε καμένε ώρε μαζί. Mm. Οπότε είναι κάτι που μου έχει λείψει πάρα πολύ. Πάροντι. Οι παλιοί τον ξέρουν, τον Gregster. <laughs> ε, Ήμασταν λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, και θέλω να μείνουμε στο σούπερ μάρκετ. Το οποίο από ό,τι κατάλαβα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Το σούπερ μάρκετ είναι μεγάλο σχολείο. Ποιο είναι το... το πιο ωραίο και το πιο μεγάλο μάθημα που έχει πάρει. Είναι ότι αν δεν περάσει από μία χειρονακτική δουλειά. Δεν εκτιμά τίποτα. Πρακτική εννοεί. Πρακτική εννοεί. ένα παράδειγμα για να καταλάβει. ρε παιδί μου, αν, δε βάλεις αν δεν έχεις... βάλει δε πράγματα στα ράφια, αν δεν λερώσει τα χέρια σου, αν δεν έρθει σε επαφή με κόσμο από όλα τα κοινωνικά επίπεδα, αν δεν ζήσει. Αυτό δεν είναι τρομερό μάθημα. Το να έρχεσαι ναι. σε επαφή με κόσμο, γιατί φαντάζομαι μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ από έναν. Ε, όλοι. Α, ναι, όλοι. 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 Από, το, ναι, που το, από έναν κλωσάρ μέχρι έναν εφοπλιστή μπορεί να περάσει και να θέλει να πάρει ναι. κάτι του εκείνη την ώρα. Άμα δεν έχει Ισχύει αυτό. Έρχόταν. <laughs> προ... ε, νούμερο ένα. Δεύτερον, ερχόντουσαν πάρα πολύ εκεί που δούλευα. γνωστοί. Ναι. Που εκεί καταλαβαίνει και το, το ποιόν του άλλου, α πούμε. Το πώ θα σου συμπεριφερθεί ο άλλο όταν είσαι εργαζόμενο, που βγάζει τον κατώτατο μισθό, ε, διώνει όλο το πούμε, τα βάρη που, που σηκώνει, το τρέξιμο μπορεί να έχει για να εξυπηρετήσει. Αν δεν έχει περάσει από όλο αυτό, θεωρώ ότι. Εννοείς ότι υπάρχει και ένα. Και, και, ε, ε, όχι ρατσισμό ακριβώ, ε, αλλά φαντάζομαι υπάρχουν και συμπεριφορέ πιο. Σίγουρα. Υποτιμητικέ στου ανθρώπου που εξυπηρετούν ή, εν πάση περιπτώσει, Θεωρούνται εντό πολλών εισαγωγικών ότι βρίσκονται σε Στην πρώτη γραμμή θα πω. Πρώτη... Γιατί είναι η πρώτη γραμμή αυτή. Βέβαια, το μυστικό για να κερδίσει όλο τον κόσμο είναι πάντα ό,τι και να σου λένε να είσαι ένα χαμόγελο. Μέσα μου μπορεί να έριχνα τα χειρότερα βρεσίδια αλλά αντιμετώπιζα ένα χαμόγελο και στο τέλο τον κερδίζει τον άλλον. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ο άλλο σου μιλάει σε ένα σκουπίδι και εσύ σε φάση, πώ μπορούμε να σα να σας φέρουμε την εμπειρία που χρειάζεστε. Αυτό πώς το τύπο εγώ θα το, θα το χρησιμοποιούσα και θα το χρησιμοποιήσω στη ζωή μου. <laughs> το κάνω bold underline, <laughs> γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να είσαι επισκασθενή για να το φέρει πέρα. Είναι συγκεκριμένα τα μοντέλα που οι εργοστασιακέ του ρυθμίσει είναι τέτοιε που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που λε και ναι. είναι πώς να το πω, ένας πολύ πιο έξυπνος τρόπος να, δια, να διαχείριζεσαι τη ζωή και τον κόσμο γύρω σου, ναι. παρά με τον άλλον που είναι πιο συγκρουσιακό. Το λέω για όσου <σχυ> από εμά είμαστε πιο συγκρουσιακοί. <σχυ> Θέλω να μου πεις όμως λίγο τι σου λείπει από εκείνη την περίοδο. Από την περίοδο λοιπόν <κυκλή> και τη φάση που ήσουν απολύτρια σε σούπερ μάρκετ και όλο αυτό. Ακό, επειδή είμαι πολύ ψυχαναγκαστική, μου έδινε πολύ μεγάλη ικανοποίηση να βάζω πράγματα στα ράφια, στη σειρά, ευθεία και να μην σκέφτομαι εκείνη την ώρα πολλά πράγματα. Σε αγχολεί κιόλα λίγο λοιπόν, αυτό. Πάρα πολύ. Αυτό ήταν τέλειο και μου άρεσε που κουραζόμουν τόσο πολύ. Μπορεί να βαριόμουν να πάω στη δουλειά, όπω σε οποιαδήποτε δουλειά νομίζω ότι βαριέσαι να πας ναι. Ανα καιρού. Αλλά όταν ήμουν εκεί, πάθαινα την αιμονή μου, τα έκανα όλα τα έφερα με όλα τι μέρε με το, το ρε, CD ναι. αυτό το ωραίο. Είχα συναδέλφου που του αγαπούσα και του εκτιμούσα πάρα πολύ. Τώρα μιλάω για τα ράφια, όχι για τα βίντεο. Mm -hmm. Τα βίντεο είναι μια τελείω άλλη ιστορία. Είχα συναδέλφου που περνάγαμε τέλεια μαζί, δηλαδή δημιούργησα κάποιε σχέσει εκεί μέσα που ήταν ε, δεν τι περίμενα καν. Και σίγουρα υπήρχαν και συνάδελφοι που λε. Μαλάκα, πώς έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος να είναι 40 χρονών, πώς ζει ακόμη, πώς βγήκε έξω στον κόσμο και επιβίωσε. Δεν έχει καταφέρει. Ναι. Πόσο θέλω να μου πει τώρα, ήταν δύσκολη απόφαση να σταματήσεις, το οποίο αυτό έχει γίνει πάρα πολύ πρόσφατα, να σταματήσεις τη δουλειά σου αυτή, την σταθερή θα την πω και ασφαλή, με, ναι. με όλο το συμβατικό κόσμο που έχει. Να εξηγήσω λοιπόν εγώ με τα ταράφια έφτασα να είμαι στα κεντρικά γραφεία στο κομμάτι του βίντεο. Που mm. Πολύ πιο κοντά στο δικό σου αντίκτυπο. Το έχω ξαναπεί αυτό το κομμάτι τέλο πάντων. Και ε... θα το ξαναπούμε. έψαχναν έναν άνθρωπο για να ασχολείται με τα βίντεο. Έψαχναν μέσα από τα πτυχία. Βρήκανε την Τίνα που ήμασταν σε διπλανού διαδρόμου. Εκείνη στο κολόχαρτο, εγώ στο απορριπαντικό. Ε, τη βρήκαν γιατί είχε τελειώσει στα βράκου. Και τη λένε, όταν πάει για να παρέσει από μια ε, θέλουμε και έναν άνθρωπο να κάνει μοντάζ γιατί του λέει καλά εμείς έχουμε μία διάσημη youtuber στο, στο μαγαζί που και ξέρει θα μοντάζ ναι. Τέλο πάντων με τα πολλά με πήρανε πήρα εγώ μετά την Τίνα μαζί μου για βοηθό γιατί δεν γινόταν να πάω χωρίς την Τίνα γιατί καταρχάς για κάποιο λόγο με την Τίνα ταιριάξαμε κατευθείαν Κλακ. Εδώ κοντεύω να πάρω εγώ την τιμή για βοηθό. να την έπαιρνε εσύ. Και ξεκινήσαμε μαζί σαν ομάδα να φτιάχνουμε τα βίντεο τη επιχείρηση. Στη ζωή λέω και εγώ συνέχεια. Τώρα συγγνώμη, αλλά κάνω ναι. μια παρένθεση γιατί είμαστε και. Κάνω εδώ πέρα το δημοσιογράφο. Τι <laughs> καλά. <laughs> ε... Τη λέω ότι η ιστορία με τα ράφια του Σκλαβενίτη θα είναι η αντίστοιχη ιστορία με τη Δήμητρα Κατσαφάδου και την Κατσαρόλα του σπιτιού τη. Ότι ξεκίνησε από την Κατσαρόλα του σπιτιού τη. Έτσι ξεκίνησε και η Ζωή από τα ράφια του Σκλαβενίτη. Και η Άντζελα Δημητρίου για του πιο παλιού από του κλωστέ Πεταλούδα. Συνεχίζουμε. Είναι η Πεταλούδα τη Άντζελα, η Κατσαρόλα τη Δήμητρα Κατσαφάδου και τα ράφια του Σκλαβενίτη. <laughs> Είμαστε με την Τίνα. Περνάμε Φίνα. Ε, η Τίνα με πολύ. Φίνα. Ε, μεγάλη α, αγάπη που έχει γενικότερα στο κομμάτι του βίντεο. Mm. Μαθαίνει μοντάζ που δεν ήξερε, είναι πολύ καλή στο σενάριο. Είναι πολύ καλή σε όλα τα άλλα, αλλά τη έλειπε αυτό το κομμάτι. Okay. Εγώ δεν μπορούσα να φύγω για να αφήσω τη θέση έτσι. Τελεία. Δηλαδή δεν θα την άφηνα μόνη τη. Ένα μεγάλο λόγο που καθυστέρησα τόσο πολύ ήταν η Τίνα και η σχέση με την Τίνα. Να, που καθυστέρησε να φύγει, εννοείσαι. Που καθυστέρησε και... να φύγω. Με την Τίνα έχουμε αναπτύξει μια σχέση. Πολύ. Δεν είμαστε, δεν, είναι βοηθός μου, δεν είμαστε απλά βοηθό μου, δεν ήμασταν απλά συνάδελφοι. Είμαστε φίλε, είμαστε. Ξέρει, ρε παιδί μου, τα βαθιά μου μυστικά. Ξέρω τα δικά τη. Με... Είμαστε πολύ ενωμένε με ένα πολύ περίεργο τρόπο. Άρα είναι από του ανθρώπου τη ζωή σου. Ναι, είναι, είναι, είναι. Απλά δεν είναι τόσο δημόσιο πρόσωπο, ρε παιδί μου. Από ένα σημείο και μετά και το κατάλαβε και η ίδια, όλο αυτό με κρατάγε πίσω. Και όταν το κατάλαβε η ίδια, mm. και όταν η ίδια. Μου το έκανε πολύ πιο εύκολο. Τότε μπόρεσα και εγώ και έφυγα. Ποιο ήταν το στι σημείο, α πούμε, που ένιωσε ότι σου δίνει το OK, α πούμε, και είπε ε, ότι τώρα το πατε εννοώ καθαρά, ή έκανε κάτι που ήταν σαν να σου <σοί> λέει... τη πέταγα τυράκια χρόνια. Τύπου Δεν μπορώ, ε, θέλω να φύγω. Δεν την παλεύω, θέλω να φύγω. Και μου έλεγε, Έλα, ρε ζωή μη φύγει, θα τα καταφέρουμε. Μπλα, μπλα, δεν είναι αυτό και πού θα πα. Και αυτό. Και μόλι έλεγα Ξη θα παρετηθώ. Και μου έλεγε Ξη κάτι κάνω. Εκεί κατάλαβα ότι είναι έτοιμη. Δεν θα το έλεγε τέλος αν ήταν τέλο πάντων έτοιμη. Έτοιμη δεν ήτανε, αλλά ήτανε μπορούσε να το αναλάβει μόνη τη. Οπότε... Και είχα και το φόβο, παράλληλα, μην το ρίξω όλο πάνω στην Τίνα. <laughs> είχα και το φόβο του ότι θα αφήσω μία. Σταθερή δουλειά. Τελείω σταθερή δουλειά. Είχα λοιπόν να ασφάλω του και θα φύγω και θα ανοίξω τα φτερά μου και πού θα πάω. Αν αποτύχω με το που φύγει αυτό. Στα... Και ένα βράδυ λοιπόν και που μιλούσαμε μαζί και το συζητούσαμε, μου είπε μία τρομερή ατάκα. Μείνω θεοχάρη που πραγματικά ήσουν η κλωτσιά μου. Εγώ το έβλεπα και από, από τότε που γνωριστήκαμε το έβλεπα ότι, ε, ότι αυτό το. Ενώ η δουλειά σου ή άλλη δεν ήταν κάτι που σε συγκινούσε πολύ και αυτό που εγώ νιώθω ότι έχουμε όλοι υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας να κάνουμε είναι να βρίσκουμε τρόπους και δουλειές που μας κάνουν ευτυχισμένους. Και όταν βλέπω έναν άνθρωπο, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που είχες όλο αυτό το όλο τον αυτό τρόπο το ζωής, ναι. που το να ξυπνά για να πα σε μια δουλειά τέτοια, η κατάλαβες που σου τρώει όλη τη ζωή, δεν μπορεί να βγει με του φίλου το βράδυ, δεν μπορείς να κάνει τέτοια που και πάλι θα μου πεις ξυπνάς πάρα πολύ πριν για την εκπομπή, τη ραδιοφωνική που κάνετε, αλλά είναι άλλος ο τρόπος που ξυπνάς ναι. για να πας να κάνεις τον κόσμο χαρούμενο, γιατί με έναν τρόπο εσένα αυτή είναι η αποστολή σου και άλλο είναι mm -hmm. να... Ξυπνά στο γραφείο. Είναι τελείω mm -hmm. διαφορετικό. Και επειδή όλο οφείλουμε στον εαυτό μα, το επαναλαμβάνω, να κάνουμε δουλειέ και να ασχολούμαστε με πράγματα που μα δίνουν χαρά και μα κάνουν ευτυχισμένου. Και έπρεπε, θεωρώ και εγώ από τη μεριά μου, έτσι όπω το έζησα, να πάρει αυτό το ρίσκο και να. Γι' αυτό εκείνο το βράδυ σου είπα. Και μου είπε στην πιο τέλεια τάκα που την... θα με ακολουθεί μέχρι να ψοφολογήσω, σαν το σκυλί: <χει> Ότι για να, να βάλει καινούργια ρούχα στην τουλάπα, πρέπει να δώσει τα παλιά. Πρέπει να κάνει χώρο. Πρέπει να κάνει χώρο. Ναι, Κάνε ναι. Χώρο. Ε, ναι γιατί πολλέ φορέ φοβόμαστε να. και λε, με... τώρα τα το... έχω φτιάξει, είμαι καρισμένο. Άμα δεν βγάλει πράγματα, δεν θα μπορεί να βάλει καινούργια. Και ένα που έβγαλε και ένα που μπήκαν καινούργια και σου πηγαίνουν και πολύ. Στο YouTube ζωή, πώ είναι η φάση. Υπάρχουν και καλύτερα περιβάλλοντα, να σου πω την αλήθεια. Είναι ένα χώρο που είναι όλοι. Ε, όλοι ξεκίνησαν κάπω μόνοι του. Χωρί απαραίτητα. Στη ζωή γενικότερα. Ναι, πολλοί το ξεκίνησαν με στόχο ας πούμε, να γίνουν διάσημοι. Άλλοι το ξεκίνησαν με στόχο να βγάλουν λεφτά. Άλλοι το, ξεκ... το ξεκίνησαν για να εξασφαλίσουν δημιουργικό... τη δημιουργικότητα και για να τα βλέπει κόσμο και να γελάει. Mm. Αυτό ήταν. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να βγάλω λεφτά και θα το κάνω επάγγελμα. Ότι θα έρθει ο λέξη Τσίπρα στο κρίμα, το περίμενε. Πάτε καλά, ρε παιδιά. Εδώ δεν περίμενα ότι θα ερχόσουν εσύ στο <laughs> κρίμα. <laughs> Που μοιάζει με λέει κιόλα. <laughs> ναι, ε... όντω. Άβολο. <laughs> Άβολο. Και επειδή για πολλού είναι η πρώτη του δουλειά το YouTube, και επειδή έχουν μάθει κατευθείαν στα πολλά λεφτά, στην πολλή αναγνωρισιμότητα για το YouTube για τα μικρότερα παιδιά, είναι η τηλεόραση. Έχει διαστρεβλώσει λίγο την εικόνα που έχουν για την πραγματικότητα. Θεωρούν ότι είμαι YouTuber γνωστό, είμαι influencer, εντάξει. Βγάζω τρελά γκαφρά, θα με σέβεσαι, γαμάω και δέρνω και ποιοι είστε εσεί να μου μιλάτε. Θεωρώ ότι αν αυτού του ανθρώπου πετάξει μια κανονική δουλειά που πρέπει να ανταπεξέλθουν. ναι, ναι. ναι. Σε δεν θα τα καταφέρουν. Η κανονική δουλειά δεν έχει να κάνει απαραίτητα με εξυπηρέτηση. Σε μια κανονική δουλειά που πρέπει. Ένα εξέλερε, παιδί μου. <laughs> ναι, δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να περνάμε από κανονικέ δουλειέ πριν καταφέρουμε κάτι τέτοιο, όπω είναι το YouTube. Οκ. Okay. Το community αυτό το περιβόητο του YouTube, πώ το βλέπει. Δε, δεν, ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Πολλέ κλίκε. Υπάρχουν πολλές πάρα κλίκες. Πάρα πολλέ κλίκε Και γενικότερα το YouTube και γενικότερα τα social media. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτομοντάρεται με αποτέλεσμα να περνάει την εικόνα που θέλει να περνάει ο ίδιος προς τα έξω. Επίσης γενικότερα διαστρεβλώνει πολύ και την εικόνα που έχει για τον εαυτό σου και για το ποιο είσαι. Δηλαδή τα σχόλια που... αν παίρνει πάρα πολλά θετικά σχόλια κάτω από τα βίντεό σου... Ή αν σου λένε όλοι, ναι ρε πες, τα έχεις δίκιο, σε ό,τι, μαλακέ και να βγάλεις από το στόμα σου, διαστρεβλώνεται πολύ η εικόνα σου της πραγματικότητας. Οπότε θεωρώ ότι οι περισσότεροι δεν έχουν απόλυτα σύνδεση. Συνέστηση. Με, ναι, συνέστηση του τι γίνεται. Ωστόσο αυτό που λες με τις κλίκες, πόσο ρόλο, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Παλιά, α πούμε, όταν είχα ξεκινήσει εγώ, οι κλίκες σε βοηθούσανε, τώρα σε πολλά εισαγωγικά, παρέες ήταν τότε, κλίκες έγιναν μετά, που ξεκίνησαν όλοι να το κάνουν με όλους. Θα κάνω εγώ παρέα μαζί σου... για να, με βοη... να πάρω τους followers σου... και να πάρεις τους followers μου... και να κάνουμε μαζί βίντεο... και να δημιουργήσουμε μία σχέση... που το κοινό θα γουστάρει... και θα, θα, της... θα την αποζητάει αυτή τη σχέση. Mm. Δεν είναι απαραίτητα... Εκμετάλλευση. Απλά γίνεται μαζί με όλα γίνεται και ε, εκμετάλλευση. Αν όχι, εκμετάλλευση. Δεν είναι όλε πούμε... οι παρέε <χι> του YouTube ε, με πηγή την εκμετάλλευση. Απλά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι. και το λένε και ο μου ότι εγώ θέλω να του εκμεταλλευτώ όλους Όποιο περνάει από δίπλα μου. Mm. Έχω περάσει δίπλα από τέτοιου ανθρώπου. Και με του ανθρώπου που παίρνει ε, αρνητικά σχόλια ή θετικά κάτω από τα βίντεο σου, έτσι όπω μου λέγες, πριν, τι κάνει. Ενώ αυτό το πράγμα σε επηρεάζει. Και μιλάω και για το θετικό και για το αρνητικό, όχι μόνο με το αρνητικό. Τα θετικά σχόλια, καλό ή κακό, είναι πολύ ωραίο να τα παίρνει, αλλά πρέπει να κρίνει και από πού έρχονται. Αν εγώ ξέρω ότι έχω πει ψέματα σε ένα βίντεο ή ότι έχω πει ε, κάτι που δεν το υποστηρίζω ή ότι έχω πει κάτι που το υποστηρίζω αλλά ξέρω ότι είναι λάθος και αρχίζω να παίρνω θετικά, αυτό θα μου τονώσει την αίσθηση του ότι έχω δίκιο. Ενώ μέσα μπορεί να ξέρω ότι έχω άδικο. Καλό είναι όταν τα σχόλια που παίρνουμε να τα φιλτράρουμε κάπως και να μην λέμε ψέματα, βασικά δημόσια, ιδανικά. Αλλά αυτό καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται γιατί ένας άνθρωπος που λέει ψέματα στην προσωπική του ζωή θα τα πει και δημόσια. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δύο καθένα με τον εαυτό του. Υπάρχει άνθρωπο που έχει πει α, ε, ψέματα για σένα, α πούμε. Καλά, ναι, αλλά δεν με νοιάζει κιόλα πολύ. Δεν με νοιάζει, γιατί όταν ξέρει την αλήθεια και το τι έχει συμβεί, δεν σε νοιάζει καθόλου τι μπορεί να λέει ο καθένα για σένα. Ούτω ή άλλω είμαστε δημόσια πρόσωπα, Έχει νιώσει την πίεση αυτή που λε τώρα που είμαστε δημόσια πρόσωπα. Καταλαβαίνω, βλέποντα το απ' έξω κι εγώ ενώ που παρακολουθώ και εσένα κι άλλα παιδιά που κάνουν YouTube. Ε, Έχετε ο καθένα, α πούμε, ξέρεις, τα, τους του δικού του φανατικού. και με έναν τρόπο νιώθω ότι ορισμένε φορέ ασκείται μία πίεση σε, σε όλου σα ή του να ρίξετε χέρι σε άλλου ναι. ή του το ανάποδο. Ναι. Διότι, γιατί είναι, δεν είσαι φίλο με τον τάδε. Ναι. Αυτή την πίεση, πώ τη διαχειρίζεσαι, Δεν με αφορά πια τίποτα. Θέλω να σου πω ότι, όπως αυτό που λέγαμε με τα σχόλια, ότι τα θετικά πρέπει να τα φιλτράρεις όπως και τα αρνητικά πρέπει να τα φιλτράρεις δηλαδή όταν ο άλλος βρίζει έχει τεράστιο θέμα και δεν το λαμβάνω καν υπόψη μου όταν έρθει κάτω από το βίντεό μου και βρίσεις και δεν μου δώσει ένα επικοδομητικό αρνητικό σχόλιο το αρνητικό σχόλιο το επικοδομητικό του τύπου ρε ζωή δεν μου άρεσε αυτό το κρίμα γιατί δεν σταμάτησες να διακόπτεις αυτό το λαμβάνω υπόψη μου για να το πάρω και να ναι. πάω παρακάτω. Το να μου γράψει η μύτη σου είναι στραβή ή η... γαμιέσαι. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω κάτι. <laughs> δεν μπορώ να το κάνω τίποτα και είσαι και κακό άνθρωπο mm. με το κάνει αυτό το σχόλιο. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να φιλτράρω από πού προέρχονται και με τι έχω βάλει και εγώ τα όρια μου mm. στο τι θα αφήσω να μου περάσει. Νιώθει ότι τα παιδιά που σε ακολουθούν και σε θαυμάζουν πιστά σου μοιάζουν λίγο. Σίγουρα. Συνεννω... Ναι. Νιώθεις ότι συνεννοείσαι ναι, ναι, με ναι, τους, ανθρώπους χαρά. Σου, ναι. αφούμαι, τους ανθρώπους σου. Τους ανθρώπους σου εννοώ τους ακολούθους σου ναι. τα λοιπά. Ναι, το νιώθω. Θέλω να μου πει, πώς αποφάσισες να αλλάξει το content που έκανε στο κανάλι σου. Έχω πάθει κατάθλιψη. Δεν θέλω να βλέπω τα μούτρα μου στην κάμερα. Δεν θέλω να, να μοντάρω, δεν θέλω να κάνω αστεία, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω απλά να υπάρχω, οριακά. Και έχω βαρεθεί όλη τη φάση του YouTube, του... E, forced positivity. Είχα και χορηγού τότε που με ανάγκαζαν πολύ να με σε ένα mood που δεν ήθελα. Ξεκίνησα να νιώθω ότι λογοκρίνομαι. Γι' αυτό δεν έχω βάλει και χορηγό στο κρίμα, γιατί είναι κάτι που θέλω, ρε παιδί μου, αν, θε... ε, αν ήθελε κάποιο να το χορηγήσει, να είναι κάτι που δεν θα μου πει να το δω πριν ανέβει. Θέλω να πω αυτό που θέλω. Το έχει δει, ξέρει τι είναι, άμα θε. Πλήρωσε, απλά μη, μη μου πει να κόψω τίποτα. Οπότε είμαι σε μια φάση που θέλω να κάνω κάτι άλλο. Βλέπω πορωμένα podcasts. Ήταν μια περίοδος που ήταν πολύ τη μόδα όλη αυτή η φάση. Ε, είναι ομο, το μόνο πράγμα ας πούμε, που με έκανε να νιώθω καλά. Δεν έβλεπα τηλεόραση και τέτοια. Ήταν μόνο τα podcast. Και μιλούσα με την αδερφή μου μία μέρα και μου λέει: Είσαι ζωή, γιατί δεν δοκιμάζει να κάνει και εσύ podcast. Εγώ το είχα σκεφτεί. Θα ήθελα να, να κάνω δυρφή, κάτι αντίστοιχο. αδερφή Και το ξεκίνησα. Και πώ έχει αλλάξει αυτό από, το, από, το αρχικό, από, την αρχική του μορφή, Γιατί και το κρίμα έχει αλλάξει. Τελείω η... Μορφή έχει. από τα πρώτα μέχρι τα τωρινά επεισόδια. Αυτό τι ήταν που. Δοκιμάζοντα το πήγα. Στην αρχή το ξεκίνησα με βάση ένα άλλο podcast που είχα δει στο εξωτερικό και μετά κατάλαβα ότι. Ε, πιο πολύ με ενδιέφερε τελικά από το να... Γιατί στην αρχή είχα μία σκαλέτα που συζητούσα περισσότερο... Ρώταγα και τον καλεσμένο. Αλλά είχα στο μυαλό μου να πιάσω θέματα γενικά. Mm. Τύπου το σημερινό θα είναι για το online dating. Το αυριανό θα είναι για το. Mm. Μετά αποφάσισα ότι επειδή ο καθένα έχει τη δική του ιστορία, θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον μέσα από την ιστορία του καθενό να περάσουμε και από ένα μήνυμα. Ποιο είναι το κριτήριο που διαλέγει του καλεσμένου στο κρίμα. Γιατί σε ρωτώ αυτό. Οι καλεσμένοι που έρχονται εδώ έχουνε, είναι ιδιαίτερε μορφέ όλοι. Ο καθένα για άλλο λόγο. Ετερόκλητοι καλεσμένοι μεταξύ του. Δηλαδή. Δεν είναι ότι πήρε όρου ε, YouTube και ναι, το πήγε στην αρχή. Στην αρχή πήρε του YouTube. Εντάξει, στην αρχή δεν τα... είναι η αρχή. Οπότε και ενώ ναι, το community, <laughs> το δικό σα είναι λογικό. Εκεί είχα ηθοποιού, θα ήθελα να φαντάζομαι, ναι. θα έφερε να βρω το, το, να του ηθοποιού, που είναι φίλοι μου και τα λοιπά και έχω δουλέψει. Τι είναι αυτό που κάνει ένα καλεσμένο cream material. Θέλει με ιντριγκάρι το να μάθω κάτι γι' αυτόν, ναι, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Όχι ε, κουτσομπολίστικα. Ναι, ναι. Ο τρόπο που δουλεύει, ο τρόπο που υπάρχει δημόσια. Κάτι μου δημιουργεί εμένα. Έχει μετανιώσει ποτέ για κάποιον που ήρθε εδώ, Πού, ναι. <laughs> ναι. Να έχω μετανιώσει. Υπάρχει κάποιο επεισόδιο που θεωρείς ότι είναι το πιο επιτυχη... υποτιμημένο, Ότι θα έπρεπε να το έχουν δει πιο πολύ ρε παιδί μου και δεν το έχουν δει τόσο. Να πάτε να το δείτε, θα το βάλω κάτω στην περιγραφή. Είναι το κρίμα με τον Σκούλ Μάριου. Είναι ο δάσκαλο δημοτικών. Του Μάριου. <laughs> Αυτό ακριβώ. Ο Μάριο Μάζαρη. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου, καταρχά έκλεγα στα μισά με λιγμούς, γοερά και σταματήσαμε το γύρισμα. <laughs> <laughs> για να γίνω καλά. <laughs> Πε μου λίγο για το κρίμα με τον Αλέξη Τσίπρα που έγινε χαμό. Εντάξει, έχει μιλήσει σε 150.000 τη εκπομπέ γι' αυτό, το ξέρω, σε συνεντεύξει σου τέτοιο, αλλά επειδή τώρα είσαι στη δική σου εκπομπή. <laughs> <laughs> είναι κρίμα να μην πούμε τίποτα, γιατί ε, θα έλεγα ότι αυτό, αυτό το επεισόδιο κρίμα είναι από τα επεισόδια που αισθάνομαι ότι κάπως είναι turning point και για ναι. το κρίμα, σαν podcast και για σένα. Ενώ φαντάζομαι ότι πω... ήταν κάτι που τώρα που έχει περάσει καιρό, δεν, δεν θεωρεί ότι ήταν κάτι που με έναν τρόπο έχει μετακινήσει τα πράγματα. Ο Τσίπρας ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ από πολύ πιο πριν. Όχι εν εκλογών. Εντάξει, mm. αργότερα είναι εκλογέ σε κάποια φάση, ναι. αλλά δεν ήταν ότι ήταν κάτι που το ήθελα. Έρχεται ο Τσίπρα. Εγώ δεν πίστευα ότι θα έρθει. Νόμιζα ότι ήταν ένα τρόλο. θα μου κατεβάσουν <χει> τον θανάσια λευρά ντυμένο λέξη Τσίπρα. Και έρχεται, Παθαίνει ένα σοκ. Μιλάμε, πολύ ευγενικό, πολύ cool, πολύ τρόλ, πολύ αστείο. Του κάνω τι ερωτήσει που θέλω να του κάνω. Τι απαντάει όλε χωρί καμία δυσκολία. Και πάει παρακάτω. Περίμενω ότι θα γίνει ένα δώρο. Δεν περίμενα ποτέ την έκταση που θα πάρει. Τύπου με το που ανέβηκε, ξεκίνησαν τα τηλέφωνα από του δημοσιογράφου. Mm. Πού το βρήκατε το τηλέφωνό μου, Πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνησε μία τεράστια σύγκριση και στο ίντερνετ και από τους δημοσιογράφους με την κοπέλα που με την Εφέλη Μέκ που εφέλι είχε με. κάνει με τον ε... με το Μητσοτάκη εμένα το κρίμα ήταν ένα κόνσεπτ το οποίο συμβαίνει ήδη είναι τρίτος χρόνος που συμβαίνει με κάτι το, το οποίο έγινε... είναι one off ναι το οποίο το κρίμα για μένα είναι ρε παιδί μου τι να σου πω είναι μία εβδομάδα μία τετάρτη δηλαδή κάθε τετάρτη ανεβάζω και με κάποιον ήταν ακριβώ. Αυτό που έκανα, δεν ώρα παρέκλεινα καθόλου από αυτό που κάνω. Δεν ήταν ότι Άλλαξα τον τρόπο που διαχειρίζομαι τη συνέντευξη επειδή θα ερχόταν ένα πολιτικό πρόσωπο. Σταθήκαν πάρα πολύ οι άνθρωποι που το είδαν και τα μίντια γενικότερα στο σεξουαλικό σου προσανατολισμό και τη σεξουαλικότητά σου γενικότερα με αφορμή τη συνέντευξη. Είδανε κάτι που σε ενόχλησε. Που είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο είσαι ανοιχτή, είσαι μιλήσει πάρα πολλέ φορέ. Ναι. Ενώ όποιε παρακολουθούν ενώ δεν έχουν απορίε. Αλλά ε, με αφορμή την, ε, τη συνέντευξη του κύριο Τσίπρα ναι. ε, υπήρξε και ένα μεγάλο μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό αυτό σε ενόχλησε Μ' αρέσει γενικότερα να πέφτει φω πάνω σε να δίνει το ορατότητα σε αυτό το κομμάτι τη κοινότητα γιατί δεν υπάρχει δηλαδή λεσβιαρική ορατότητα δεν υπάρχει καθόλου στην Ελλάδα Bio ορατότητα <laughs> δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κόσμο γενικότερα γιατί ναι. είναι ακόμη πιο στο μυαλό του κόσμου ούτε να σου πω τα μπάι άτομα τα έχουν. αν έχουν τους γκέι κάπως τους μπάι του έχουν ακόμη χειρότερα. Α... Καταλαβαίνει πώ θέλω να το πω. Π πάρα πολύ. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Φεύγουμε ναι. τώρα, αλλά θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Τα μπάι άτομα, γιατί θεωρείς ότι δεν τα πιστεύει κανένα ότι είναι μπάι. Έχω μία αίσθηση ότι αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Όταν ε, αν, αν αναφερόμαστε γίνεται μία κουβέντα για τη σεξουαλικότητα. Το λέω και από δικού μου φίλου. Mm. Πολύ συχνά γίνεται αυτό. Που λέμε, ε, Ο Τάδε. Ξέρω εγώ, έχει πει ανοιχτά ότι είναι μπάι. Και θα πεταχτεί σίγουρα ένα, μη σου πω τρει στου τέσσερι, φίλου από το τραπέζι και θα πούνε: Έλα παιδιά, τώρα μπάι. Είναι ή γκέι που δεν το λέει, ή στρέι ή... που θέλει να. Ή... Καλά, οι άντρε δεν υπάρχει. Όχι, Για τους θα άντρες πούνε άντρες είναι γκέι που, δεν, που το... δεν το λέει. Για τι γυναίκε είναι. Ε, απλά τώρα είναι τη μόδα και το δοκιμάζει. Δεν θα πιστέψει κανένα. Ότι είναι ο μπάι κάποιο. Ότι το μπάι είναι ένα σεξουαλικό προσανατολισμό αλήθεια <laughs> ότι ο άνθρωπος... Τελεία. Υπάρχει ναι. αυτό, το ζω. Ισχύει 100% και αυτό είναι ακόμη χειρότερο μεγαλώνοντας, γιατί δεν υπάρχει κάποια εκπροσώπηση. Δεν υπάρχει κάπου να το δεις, οπότε όταν σου συμβαίνει δεν καταλαβαίνεις τι σκατά σου συμβαίνει. Δηλαδή μεγαλώνοντας, εμένα μου άρεσαν, οι... μου άρεσαν οι άντρες, ακόμη δηλαδή. Οπότε, όταν μου άρεσαν και οι γυναίκες, ήμουν σε φάση αποκλείεται, αφού μου αρέσουν οι άντρες, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Οπότε ήταν κάτι που το καταπίεζα, μετά όταν τα έφτιαξα με κοπέλα, καταπίεζα το άλλο μου κομμάτι. Που του άρεσαν οι... τα αγόρια. Γιατί έλεγα: Τέλο, τώρα δεν μπορώ να ξανά, είμαι με άντραφο. Είμαι με γυναίκα. Είμαι ερωτευμένη με γυναίκα. Δεν γίνεται. Οπότε υπήρχε ένα, ένα μπέρδεμα στο κεφάλι μου που δεν χρειαζόταν. Γενικότερα, σε έναν ιδανικό κόσμο, θα ήθελα να μην υπάρχει καμία ταμπέλα. Και να είμαστε όλοι άνθρωποι Ελεύθερα. ελεύθεροι να επιλέξουμε με συνένεση τον άνθρωπο που θα έχουμε δίπλα μα. Κανεί δεν που να είναι ξέρω άλλο που να έχει πει ανοιχτά ότι είναι μπάι. Πέραν, ε, της Μόνο κομπάς κομπάς από φήμε που μπορεί να ακούμε. Από φήμες μπορεί να ακούμε. Οπότε για κάποιον, το γεγονό λοιπόν ότι, ότι δόθηκε πάρα έ, έ, έγινε viral η συνέντευξη αυτή και γι' αυτό το λόγο. Μπορεί να με εκνεύρισε λίγο γιατί λέω λοιπόν, Εντάξει, πάμε τόσα πράγματα. Με αυτό ασχολήθηκαν, α πούμε. Αλλά από την άλλη, εκ των υστέρων, χάρηκα γιατί τουλάχιστον πήρε μία εκπροσώπηση. η κοινότητα. Η κοινότητα. Άρα είναι κάτι που σε έναν έτσι γρήγορο απολογισμό, λίγο πριν κλείσουμε για καλοκαίρι. Πραγματικά ε, γρήγορο απολογισμό. Ε, να έχουν οι άνθρωποι να βλέπουν. Δεν πειράζει που είναι μεγάλο το επεισόδιο. Θα έχετε Εσύ. να βλέπουν να το βλέπετε στι διακοπέ. Θα το δείτε. Θα το σπάσετε εσεί 20 λεπτά και θα το δείτε. Η ε, ζωή μου. Ε, η ζωή μου. Τεύχο ένα. Η ζωή μου. Τεύχο δύο. Κάνοντα λοιπόν αυτόν τον απολογισμό, αυτή τη συνέντευξη θα την ξανά από ό,τι καταλαβαίνω, ή εν πάση περιπτώσει Μια είσαι καλύτερο. χαρούμενη που έγινε. Είμαι πολύ χαρούμενη που έγινε. Θεωρώ σίγουρα ότι εγώ ξεπέρασα τελείω τα ωριά μου. Ανέβηκα για τον εαυτό μου ένα level. Όχι με την άποψη ότι καλά, πια είμαι τώρα, πήρα συνέντευξη από τον Τζίπρα, αλλά μου είπα ένα μεγάλο μπράβο και ένιωσα πολύ περήφανη για μένα. Ήταν από τι στιγμέ που ένιωσα περήφανη που κατάφερα να φτάσω πολύ σε νιώσαν. ένα σημείο να με εμπιστευτεί ένας άνθρωπος... που είναι σε μια θέση... η οποία είναι πολύ δύσκολη. Και, ρε παιδί μου... όλοι... Γενικότερα πολύ, ψηλή, εξημό, είναι, πολύ, πολύ σημανά, ψηλή, ναι. ναι Όλοι είναι δύσκολο να εκμυστηρευτούν και να εμπιστευτούν τον άνθρωπο που του παίρνει στην γιατί δεν έχουν όλοι... Ε, καλή πρόθεση όταν σου παίρνουν συνέντευξη έντευξη. Περισσότεροι έξω... που το έχω δει... Έξω. Το έχω δει ε, θέλουν να, να βγάλουν ένα θέμα... που θα συζητηθεί... Και να σε ξεζουμίσουν και ακόμη και πρόβλημα να έχει, θα σε κυνηγήσουν. Πρόβλημα ενώ να έχει μεγαλώσει και να τα έχει χάσει. Θα σε κυνηγήσουν για να βγάλουν την είδηση. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει ότι ένα άνθρωπο σε εμπιστεύεται να έρθει να σου μιλήσει σε ένα τόσο χαλαρό πλαίσιο. Και αυτό εγώ το εκτιμώ για οποιονδήποτε έρχεται εδώ και ανοίγεται και διάφορα. Δηλαδή, και δίνει τη Αυτό, αυτό που Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική μου νίκη. Τελεία, που πολύ Νομίζω... υπερόπτη. Όχι, καθόλου. <laughs> ε, ε, το είμαι πολύ περήφανη για μένα. Δεν είναι υπεροψία. Είναι αυτό που πρέπει ο καθένα από εμά να σταματάει κάθε στη ζωή του και όταν έχει καταφέρει και έχει κατακτήσει κάτι. Πρώτη φορά το ένιωσα, να ξέρει. Ναι, Στην δεν ένιωσα σημασία. Ε, να γυρίζει και να λέει Τάπτα, ενώ είμαι πολύ περήφανο για τον εαυτό μου που κατάφερα και το έκανα αυτό. Είμαι πολύ περήφανο για τον εαυτό μου που κατάφερα. Γιατί ξέρει, όταν τρέχουμε και πάνω στην. Ε, ειδικά οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι, πάνω στην ε, ανάγκη του να προχωρήσει και να πα στο επόμενο και να πα παρακάτω, δεν αξιολογεί τη διαδρομή που έχει κάνει. Και άμα δεν γυρίσει να πει στον εαυτό σου κάποια στιγμή ένα λίγο μπράβο, τα έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά μέχρι εδώ. Μπράβο. Είμαι πολύ περήφανο για σένα, εαυτέ μου, όσο και να ακούγεται υπερφύαλο και κουλό. Είναι Απαραίτητο. Είναι η βενζίνη που πρέπει να βάλει εσύ στον εαυτό σου για να πα παρακάτω. Έχει βρει το νόημα τη δική σου ζωή. Τι είναι αυτό που σε κάνει, να αισθάνεσαι ευτυχία. Το νόημα τη ζωή μου είναι να είμαι κοντά σε άτομα που αγαπώ και με αγαπάνε και με γεμίζουν. Ναι. Και να νιώθω ασφάλεια και αυτά. Πε μου τη χειρότερη και την καλύτερη φάση τη ζωή σου. Νομίζω ότι τώρα ζω την καλύτερη φάση τη ζωή μου. Συμφωνώ. Νομίζω ότι έχω ένα κύκλο που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ένα κύκλο ανθρώπων από τι φίλες μου από το Δημοτικό, α πούμε, που τι έχω ακόμη, μέχρι τι καινούργιε παρέες που έχω κάνει, που του έχω βάλει μέσα μου. Ακούστηκε πολύ. Ωραία όμω. <laughs> μέσα στην καρδιά μου εννοώ. Μα μπαίνουν μέσα μα οι φίλοι μα. Είναι καλό. <laughs> νιώθω ότι γενικότερα έχω φτιάξει πολύ δυνατέ φιλίε, πολύ ουσιαστικέ. Ε, έχω άτομα δίπλα μου που αγαπώ πολύ και νιώθω ότι με αγαπάνε και αυτό είναι το. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα τελικά. Το να νιώθεις ότι παίρνεις πολύ αγάπη από τους πολύ κοντινούς σου. Οπότε τώρα πιστεύω ότι είναι καλύτερο. Έχω τον Χωσέ που τον λατρεύω. Έχω ένα σπίτι που δεν το φανταζόμουν ποτέ. Ναι. Εχω το αυτοκίνητό μου. Έχω λεφτά να πάρω ό,τι θέλω. Σχέση έχεις? Έχω σχέση, το έχουμε πει. <laughs> δεν το είπαμε σήμερα. <laughs> το έχουμε πει, έχω σχέση. Άρα η κοπέλα έχεις, σκύλο έχει σχέση, έχει σπίτι, <laughs> έχει φίλου, έχει ένα κανάλι στο YouTube που πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έκανε και συνέντευξη στον, στον αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση. <laughs> Άρα είναι η καλύτερη σου φάση. Τη χειρότερη θα την αφήσουμε πίσω, μια και έχει μείνει πίσω. <laughs> ναι, δεν χρειάζεται. Προφανώ, δεν χρειάζεται <laughs> να την πούμε. Και νομίζω <laughs> ότι κάπου εδώ είναι η, η ώρα να φτάσουμε στι ερωτήσει του κοινού. Είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω και να απολογηθώ, διότι στι ερωτήσει του κοινού δεν έχουν συμπεριληφθεί διάφορα άτομα που βρίσκονται στην καθημερινότητά σου ακριβώ επειδή βρίσκονται στην καθημερινότητά τη. Άρα, αν ψάξει για ε, ανθρώπου που βρίσκονται κάθε μέρα έτσι στη ζωή σου, δεν θα του βρει. Βρήκαμε όλου του υπόλοιπου που δεν θα κάνανε spoiler στο επόμενο ε, κομμάτι τη συνέντευξη. και Όλοι, πάρε τι είναι, αγαμότα! Το. του κοινού. Τι είναι αυτό, ρε, μάλλα οι οποίες είναι εδώ και θα προβληθούν και στο μοντάζ μετά από κάθε έναν ε, πατάς πόους και απαντάς θα σε σκοτώσω, τι είναι αυτό πάμε μπλοκ ε, mm. σκότωμα ξέρω ε, όσο λίγοι όχι να το πω αυτό <laughs> ότι έχεις βιώσει πολύ άσχημα πράγματα έτσι μια ευχάριστη ερώτηση θα σου κάνω από όλα αυτά λοιπόν τα άσχημα και δύσκολα που έχεις βιώσει τη ζωή σου και σε έκαναν τη γυναίκα που είσαι σήμερα και σε έφεραν μέχρι εδώ. Ποιο από όλα αυτά λοιπόν θεωρείς ότι διαμόρφωσε την προσωπικότητά σου περισσότερο ώστε να είσαι η ζωή του σήμερα. Ωραία, νομίζω ότι τη ζωή του σήμερα τη διαμόρφωσε περισσότερο ο φόβος του ότι θα μείνω χωρί. Ε, χωρίς... Ε... Α, χωρίς σπίτι. Χωρίς σπίτι, άστεγη. Ναι. Ο φόβος του θα μείνω άστιγη. Νομίζω ότι με έχει διαμορφώσει σε πολλά πράγματα. Ένα απλό φόβο. Άλλοι ναι. τι κατσαρίδε, άλλε τι Εγώ... Αυτό. Μου, Δε, με έχει διαμορφώσει με ένα περίεργο τρόπο, δεν μπορώ να σα εξηγήσω, αλλά αυτό ο φόβο κρύβεται πίσω από πολλά πράγματα. Το πώ θα αντιμετωπίζω, α πούμε, όλα αυτά τα χρόνια που ζω. <laughs> ε, αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω είναι: αν ανατρέξει την παιδική τη ηλικία, θέλω να μου πει ε, ποια είναι η αγαπημένη της στιγμή, ποια στιγμή θα ήθελε να ξαναζήσει, ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Ε, που το σκέφτεται και είναι χαμογελαστή. Θα προσπαθήσω να μην πω κάτι που θα με κάνει να κλάψω. <laughs> <laughs> Πε κάτι που είναι αληθινό. Ε, ε, ζητάει την αγαπημένη σου και την πιο ευτυχισμένη στιγμή που όταν τη σκέφτεσαι γελά. Ενώ σε κάνει χαμογελά και να νιώθει καλά. Ωραία, λοιπόν, από τι αγαπημένε μου στιγμέ, για κάποιο λόγο ήταν όταν έτρωγα τηγανιτέ πατάτε. Όταν γυρίζει η μαμά μου τη δουλειά, και μου κάνει τη πατάτες. τη Νομίζω η αίσθηση τη ασφάλεια για μένα είναι η τη πατάτες. τη Παιδιά, έχετε καμία ερώτηση για τη ζωή. Ποια, Ποια είναι ζωή. η ζωή. Σοφία, έχει καμία ερώτηση για τη ζωή. Ναι, ναι. Ποια είναι η ζωή. Γιάννη, είσαι που είσαι καλό άνθρωπο. Έχει καμία ερώτηση για τη ζωή. Ποια είναι η ζωή. Τέλο πάντων, ζωή γλυκιά και αγαπημένη. Μην στεναχωριέσαι. θα του πω εγώ ποια είσαι και τι είσαι. Θα πω ότι είσαι υπέροχη, που είσαι υπέροχη. Το θέμα είναι όμω ότι εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Α προθέσουμε λίγο και την εκπομπή. Θέλω να μου πει τρία πράγματα για τα οποία συγχαίρει τον εαυτό σου. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ξυπνά κάθε πρωί ή πριν κοιμηθεί το βράδυ, που θα έπρεπε να το κάνει, φαντάζομαι, και συγχαίρει τον εαυτό σου. Αν δεν το κάνει, σκέψτε τα τώρα και πε μου. Ηλιά! Κάνω ερώτηση στη ζωή. Θες να τη ρωτήσεις κάτι στη ζωή. Στη ζωή. Δεν στη ζωή. θες να τη ρωτήσεις. Άστο. Αυτά πες. Εσύ γιατί το Ηλία δεν μπορεί. Έχω μείνει πολύ μαλάκας. <laughs> Ωραία. Τρία πράγματα λοιπόν. Το νούμερο ένα είναι ότι μέσα από όποια δυσκολία ρε παιδί μου κατάφερα να, να βγ... κατάφερα να βγω από ό,τι δυσκολία μου ερχόταν γενικότερα στη ζωή μου να ελύσω με κάπως χωρίς να χάνω την... Ε το στόχο μου. Ναι. Χωρί να τον ξέρω και απαραίτητα, αλλά δεν τον έχανα. Δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό. Έτσι το, το λένε. Δύο. Δεν έχω πολλά που συγχαίρω τον εαυτό μου. Δεν νιώθει περιφάνει που είσαι ένα άνθρωπο γενναιόδορο που κάνει του υπόλοιπου ανθρώπου να, να, νιώθουν καλά. Που, που, είσαι γενναιόδορη, που είσαι φροντιστική με του φίλου σου. Εντάξει, αυτά όμω δεν είναι πράγματα τα οποία λέω μπράβο ζωή που το κάνει αυτό. Για μένα είναι δεδομένα, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ μπορώ να σου πω χιλιάδε που θα μπορούσα να είναι τι περήφανοι. Δεν δε σου χρωστάει δύο ακόμα πράγματα για, το πράγματα για τον κόσμο. Σου χρωστάω δύο πράγματα από κοντά. Ιαστότης. Πρέπει να βρω κι άλλα. Περήφανοι, ναι. Για τα επαγγελματικά σου. Αυτά για... ρε, παιδί μου, ναι. Άμα μπορούμε να τα πάμε <σχ> σε τρία, τρίτες... Λοιπόν, με ρώτησαν και μου ζήτησαν να, πάρω, να κάνω μία ερώτηση στη ζωή. Και να ποια είμαι εγώ να κάνω ερώτηση στη ζωή από τη στιγμή που η ζωή έχει πάρει συνεντεύξει και πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και όταν λέω σημαντικούς ανθρώπους δεν εννοώ απλά διάσημους, εννοώ ανθρώπους που μας δίδαξαν κάτι. Αν έπρεπε να πεις κάτι στον δεκάχρονο εαυτό σου, στη μικρή ζωή που κάθεται και βλέπει τηλεόραση και βλέπει μεν και δεν, και είναι 10 χρονών. <Τι θέλεις> να μου πει, δεν είναι θα τη έλεγα. Απλά θέλετε να πεθάνω σήμερα. Τι Κρατιάμαι πάρα πολύ ώρα Θα τη έλεγα ότι ε, δεν ξέρει τι πρόκειται να έρθει. <Συσχε> Έλα ρε, μαλάκι, γιατί με κάνει να κλαίω. <Συσχε> θα τη έλεγα ότι ε, μην ε, το βάζει κάτω, γιατί έρχονται πράγματα που δεν τα φαντάζει. <Συσχε> Σειρά μου. Λοιπόν, η ερώτηση που έχω να κάνω εγώ είναι η εξή. Κάτσε να την πω τώρα σωστά. Θέλω να μου πει η ζωή σε τι πιστεύει σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν πράγματα που δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν και υπάρχουν και πράγματα που πιστεύουμε ότι υπάρχουν στους ανθρώπους. Θέλω μόνο θετικές απαντήσεις και να μου πει σε τι πιστεύει. Λοιπόν, πιστεύω στους εξωγήινους. <laughs> Κοίτα, θα σου πω πιστεύω ε, μόνο θετικά. Είπαμε πιστεύω ότι η αγάπη μπορεί να τα λύσει όλα. Τελειά. Η αγάπη είναι κάτι τα πάντα. Αυτό, τελικά. γενικότερα. Δηλαδή ότι δηλαδή, με αγάπη μπορεί να καταφέρει τα πάντα στη ζωή σου. Και, ο, και με ευγένεια. Δηλαδή, όταν είσαι καλό, καλός, όταν, όταν αγαπά και όταν δίνει και όταν ε, ε, είσαι ευγενικό, ακόμη και με αυτού που δεν είναι ευγενικοί μαζί σου, τότε μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα που δεν τα περιμένει. Και γενικότερα, αν είχαμε λίγη παραπάνω ενσυνέστηση, αυτό ο θα πολύ καλύτερο. Ο Μίτσος ο Κουνιάδο ρωτάει ε, μήπως ε, ξέρεις Ζωούλα, τώρα που είναι καλοκαίρι μήπως μπορείς να μας προτείνεις κάποιον προορισμό, κάποιο μέρος hot, κάποιο top resort; Θα πρότεινα τώρα που είναι καλοκαίρι, ε, υπάρχει ένα νησί που λέγεται Μάλτα εκτός Ελλάδας <laughs> <laughs> που έχει πολύ ωραίες παραλίες. Αυτά. Θα ήθελα να τη ρωτήσω αν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει κάτι από το παρελθόν τη, τι θα άλλαζε, αν θα άλλαζε κάτι, Ίσως αυτό που θα άλλαζα θα ήταν το να Περιοχή. Έχω... Δεν θα ήθελα να μένω στο νεοφάνημα σήμερα με καμίνια. <laughs> θα ήθελα να μένω. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θα με έβαζα σε μία λίγο πιο καλύτερη θέση στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τι θα άλλαζε, αλλά τουλάχιστον θα παίρναγα καλύτερα. Την αυτοπεποίθησή σου. Αυτό. Θα παίρναγα καλύτερα σαν άνθρωπο. Δεν θα βασανιζόμουν τόσο, ε. Έτσι δεν είναι. Πε μου. Μάλλον με εσύ. ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Γιατί δεν είχαμε αυτοπεποίθηση για να ξέρω. Γεια, Γεια σου, ζωή. ζωή. Αυτό που ήθελα έτσι να μοιραστώ είναι αυτό εδώ. <laughs> Ήταν από τα, ένα από τα δώρα που μου είχε κάνει η ζωή. Εντάξει. Και είναι ένα λεύκο που μου είχε πάρει η ζωή. Στο οποίο μου είχε ζωγραφίσει κιόλα μέσα μαζί με τον αδερφό τη. Οπότε εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τη ζωή, είναι μέσα, θα κάνουμε μία σύγκριση με τις ερωτήσεις, ε, είναι ποιο είναι το αγαπημένο σου όνειρο που έχεις δει. <laughs> <Τι> <laughs> έχει δει. Το αγαπημένο σου όνειρο Άς που το τι έχει δει τώρα, είναι το σημερινό μέτρα. Πάντως το παλιά έλεγε ότι έχει να... δει ότι έπαιζε μαζί μου. <laughs> Έχω δει μια φορά στον ύπνο μου ότι είχα το μαραβέγια. <laughs> Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα παρεξηγηθεί ο το Και Κωστής. είχα περάσει πολύ ωραία στον ύπνο μου. Από τον Κωστή δεν θα ζητήσει συγγνώμη. <laughs> <laughs> Αλλά θα ήθελα να μα πει γενικά, θα ήθελα να κάνει και κανένα βίντεο έτσι. Να μα πει τι εμπειρίε τη, δικέ από το σχολείο. Και γενικά. Είχε πολύ ωραίε εμπειρίε με άτομα. Είχε πολλέ εμπειρίε σε διάφορε ε... με άτομα. Να έρθει μία μέρα η παρέα του Πειραιά, να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Φιλιά Δεν θα τα πω τώρα. Στην Φιλιά στην παρέα του Πειραιά. Εγώ ε, ε, αυτό που έχω να ρωτήσω τη ζωή είναι αν μικρή όντα. και τώρα μικρή είναι, αλλά ναι. Ε, αν μικρή. είχε. πιο μικρή. Αν είχε σκεφτεί, ποτέ ότι θα έφτανε εδώ που έχει φτάσει τώρα. Και έχει καταφέρει τόσο πολλά με την αξία τη. Και να πούμε όμω και κάπου εδώ ότι εμεί την πιστεύουμε πάντα. 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 Και πάντα γιατί είμαστε πιστεύουμε. πολύ περήφανε για τη ζωή. Πάρα πολύ. πολύ πριν καταφέρει όλα αυτά που έχει καταφέρει Ακριβώς. τώρα. Και τα ξέραμε... Γιατί έχει καταφέρει άλλα τόσα <laughs> <laughs> για αυτά, να φτάσει εδώ. Και πολύ συγκινημένε, νομίζω πάντα. Ναι. Και ναι. περισσότερο κόσμο δεν ξέρει ούτε το ένα τέταρτο. Ναι. Οπότε. Συνέχισε. Μπράβο, μη μη Συνέχισε. Μη μη <laughs> σου. Συνέχισε. Και κλαίμε όλες μαζί. Σα χαίρομαι. Είναι οι σου αυτέ, έτσι. Ναι, είναι φίλε μου. Η Ελίνα είναι η φίλη μου από το. το η πρώτη φίλη που είχα ποτέ στη ζωή μου. Με την Ειρήνη γίναμε φίλες στο δημοτικό και με την Αναστασία στο Λύκειο. Σα μισώ. Αυτές ήταν οι Αν ο σκοπό σου ήταν να γίνω σκουπίδι. Ευχαριστώ. Ο σκοπό μα ήταν ε, σίγουρα όχι να γίνει σκουπίδι, αλλά να δει έτσι αγαπημένα σου πρόσωπα και να δουν και άνθρωποι που θα δουν το επεισόδιο αυτό. Ε, Κάποιε... Ενώπιον οποίο ε, 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 ήταν. Ήταν ενώπιον Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο λιγότερο γίνεται. <συλίδε> Γι' αυτό και... <συλίδε> <συλίδε> και, είπαμε έτσι να απευθυνθούμε σε, σε πρόσωπο πιο. Ε. Απρόσμενα, ε, να το ναι. πω έτσι. Και να ολοκληρώσουμε με μια τελευταία ερώτηση και εγώ που θέλω να σου κάνω. Γιατί... Υπάρχει κάτι που θέλεις να προσθέσεις <laughs> <laughs> Ότι... σε όλα αυτά που έχουμε πει. Ότι είμαι πολύ ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω ε, στη ζωή μου και τους έχω κρατήσει και είναι δίπλα μου και ένας από αυτούς κι εσύ και γι' αυτό εμπιστεύτηκα όλο αυτό το πράγμα πάνω σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πριν, πριν ολοκληρώσουμε αυτό το, το, το επεισόδιο Μαραθώνιο να, να σου πω να σε ευχαριστήσω και για που έχω φιλοξενηθεί, κυρίως όμως που μου έκανε την τιμή σε αυτό το επεισόδιο να σου κάνω τη συνέντευξη εγώ και πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή, με πολύ αγάπη το, το ετοιμάσαμε, κάναμε όλα τα brainstorming και αυτά. Υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις που ακόμα δεν τις ξέρεις, θα τις δεις στο μοντάζ. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν <ΣΣΣΣΣΣΣ> το κρίμα και τώρα πες κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Στο σκοτάδι πυροτέχνημα το δικό μου το, συνέστημα. Εν τω μεταξύ, νιώθω και θα μιλήσω για έναν ενεργεία παρουσιαστή που επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 30 χρόνια και μιλάω για το πώ περνάγαμε μαζί παρέα όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά τέλο πάντων. <laughs> τη ζωή τη γνώρισα το 2016 ε, όταν με το ζόρι ήρθε στην Πάτρα α, οριακά με απήγαγε προκειμένου να κάνουμε βίντεο μαζί για αυτή τη γνωριμία θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ τη Βάνα την Παπαδοπούλου γιατί αν δεν είχε συνεισφέρει στο να γνωριστώ με τη ζωή, να έρθει η ζωή πάτρα, να γυρίσουμε βίντεο κτλ. Μπορεί σήμερα να ήταν πολύ διαφορετική και η ζωή μου και η ζωή της ζωής. Οξύμορα. Ε, τη ζωή τη θεωρώ οριακά αδερφή μου. Τη θεωρώ προφανώς τον πιο σημαντικό άνθρωπο που έχω γνωρίσει εξαιτία του YouTube. Ε, αυτά τα 7-8 χρόνια, δεν ξέρω, δεν είμαι καλό στα μαθηματικά, ε, είναι στο πλευρό μου, ε, ό,τι και αν χρειαστώ ε, και, και ελπίζω να είμαι και εγώ στο πλευρό της, ό,τι και αν χρειαστεί. Λοιπόν, πώς γνώρισα τη ζωή. Τη ζωή τη γνώρισα περίπου πριν από 10 10 χρόνια, περίπου. Μπορεί και λίγο λιγότερο, 8. Ε, Τη γνώρισα μέσω ενός κοινού, ενός κοινού γνωστού μας. Ε, ε, ήξερα ποια είναι, ήξερα ότι ασχολείται με το YouTube, ήξερα ότι αγαπάει πολλά από τα πράγματα που κάνω και πολλά από τα πράγματα που αγαπάω, όπω το Harry Potter, νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο μα συ, κρίκος. κρίκο. Ε, και γενικά η ζωή είναι ένα άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, που εκτιμώ την αντοχή τη, το ότι είναι αυτοδημιούργητη, το ότι είναι ένα γνήσια καλό παιδί, που μέσα σε όλη αυτή την πολυπλοκότητα και την, το πολύγωνο του μυαλού τη και της σκέψης της έχει πολύ τετράγωνες αρχές σε πάρα πολλά πράγματα και μου αρέσει αυτό και το εκτιμώ που αυτή η δουλειά δεν την κατάφυγε και δεν την ρούφηξε. Σοφία, θυμάσαι πότε γνώρισα και πού τη ζωή. Ποια ζωή. Δεν ξέρει τη ζωή. Όχι, ποια ζωή. Ζωή. Γιάννη, ναι. θυμάσαι πού και πότε γνώρισα τη ζωή. Ποια ζωή, καλά. Παιδιά, θυμάστε πού και πότε γνώρισα τη ζωή. Ποια ζωή. Χοντρέ, θυμάσαι πότε και πού γνώρισα τη ζωή. Έλα παιδιά, έλα παιδιά, το έχω θυμήθηκα λοιπόν τη ζωή την την μπρε, τη γνώρισα όταν ήμουν υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας, στήθη εδώ πολλά στήθη και την ήξερα από τα social ακολουθιόμασταν αλλά δεν την είχα γνωρίσει διαζώσεις και πήγα στο Καπ και την πέτυχα και από την πρώτη στιγμή που με είδε με έκανε story, με διαφήμισε, είπε στον κόσμο να με ψηφίσει, είχε μια καλοσύνη και μια ανοιχτοσιά που πραγματικά ήταν ακριβώς αυτό που είχε και στα social. Επειδή όντα ε, στο HR και, ε, και έχοντα πρόσβαση τότε σε φωτογραφίες των υπαλλήλων και που μένουν ηλικίε κτλ. και τα λοιπά, μας είχαν πει λοιπόν από το τμήμα ότι θα έρθει ένα καινούριο άτομο στο τμήμα, ε, η Ζωή, η οποία θα ασχολείται με τα εκπαιδευτικά βίντεο και τα λοιπά και τα λοιπά και είναι YouTuber και πιο YouTube. Ποια ζωή, ποιο τίποτα. Οπότε μπήκα να τη δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι αυτή η ζωή. Και έρχεται η ζωή πρώτη μέρα, η οποία ζωή δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή που όλοι ξέρουμε. Ήταν απείρα φοβισμένη, απείρα τρομοκρατημένη, με αυτή τη φάτσα που όποιος την ξέρει, την έχει όταν νιώθει άβολα ήταν μόνιμα έτσι, αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Μία μέρα, δύο μέρες. Ναι, ε, μετά την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε. Εγώ και η Ζωή γνωριστήκαμε πριν κάποια χι χρόνια, όταν και οι δύο γεμίζαμε ράφια σε διπλανούς διαδρόμους. Ε, εκείνη γέμιζε το, τα καθαριστικά και εγώ τα χαρτικά. Ε, στο μυαλό μου εγώ το έχω πάντα, σαν να ήμασταν συγκρατούμενες σε διπλανά κελιά ή κάτι τέτοιο. Ε, το έχω ρομαντικοποιήσει λίγο στο μυαλό μου. Αλλά αυτό που είχε μεγάλη σημασία στο πόσο τέριαξαμε με τη ζωή και στο τι έγινε μετά στην πορεία της σχέσης μας, ε, είναι ότι πάντα επικοινωνούσαμε εγκεφαλικά και ψυχικά. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να πω ότι επικοινωνώ, καταλαβαίνει τον τρόπο σκέψης μου, σκέφτεται ε, παρόμοια με μένα, είναι σαν να είναι το άλλο τεταρτημόριο, το άλλο τέτοιο του εγκεφάλου μου, κυριολεκτικά, είναι η ζωή. Σκέψου τώρα ότι ε, γεμίζαμε ράφια και είχαμε υπαρξιακές αναζητήσεις και καταλήγαμε να φεύγουμε νύχτα βρώμικες και εξουθενωμένες, και να μιλάμε για το μηδενισμό και για τη χημεία του εγκεφάλου και τέτοιες κουβέντες κάναμε <laughs> εμεί βραδινιάτικα. Ε, και αργότερα, όταν αποδράσαμε από τους διαδρόμους και πήγαμε λίγο παραπέρα, ε, μου έχει κάνει την τεράστια τιμή να μου επιτρέπει να τη βοηθάω όσο γίνεται με το κρίμα. Είναι καμάρι αυτό και την αγαπώ πολύ. Λοιπόν, δύο λόγια για τη Ζούλα. Τη Ζούλα τη γνώρισα όταν ήταν παιδάκι, 11 χρονών. Ε, ήταν κάφρος. Περισσότερο, ίσως, από όσο είναι τώρα. Ε, τη άρεσε πάρα πολύ να κάνει βίντεο ε, και ζωγραφίε, τις οποίε μόνο εκείνη μπορούσε να ξέρει από πού ερχόντουσαν αυτές οι ιδέες. Ε, και το όνειρό τη ήταν να γίνει ηθοποιό και να έχει όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα και όλα αυτά όπου τελικά η Ζούλα κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο την εκφράζει πολύ περισσότερο ε, και μάλιστα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Ζούλα κατάφερε να εκπληρώσει τα όνειρά της που είχε ως παιδί και όχι απλά να κάνει αυτό, να, να, να πάει και παρακάτω και να κάνει και άλλα πράγματα και να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό σε μικρή ηλικία. Και είμαι σίγουρο ότι θα συνεχίσει, ότι θα κατακτήσει κι άλλα, γιατί η ζωούλα το αξίζει και γιατί μπορεί. Τη ζωή τη την ξέρω από τότε που γεννήθηκε. Κυριολεκτικά, γιατί είμαι η αδερφή τη. Ε, βέβαια, παρόλο που είμαι η αδερφή τη, εγώ πάντα ένιωθα σαν να ήμουν μαμά τη. Έτσι την είχα κατά κάποιο τρόπο υπό την προστασία μου, θα έλεγα. Ε, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό. Όταν σκέφτομαι τη ζωή την αδερφή μου, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από πάρα μα πάρα πολλές δυσκολίες, που φαινόταν ότι δεν έχει καμία ελπίδα να κάνει αυτά τα οποία ήθελε πραγματικότητα, τελικά τα κατάφερε και μάλιστα θεωρώ πως το κατάφερε πάρα πολύ καλά. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι αυτό το πράγμα δεν την έχει αλλάξει καθόλου και ότι είναι σαν άνθρωπος το ίδιο προσγειωμένη, ε, το ίδιο προσεκτική, δηλαδή τα βήματά της είναι προσεκτικά και το ίδιο απλή, όπως ήτανε πάντα. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ε, όλο καλά θα πάει αυτό. Ε, εγώ με τη ζωή είμαστε φίλες από τεσσάρων χρονών και έχουμε περάσει αρκετά μαζί και καλά και ευχάριστα και τρας. Πολύ τρας. Ε, αε, τα περισσότερα δεν μπορούν να υποθούν εδώ προφανώς. Αλλά την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουμε περάσει. Στο Λύκειο μπήκα, ε, μπήκα, τελευταία στην παρέα. Ε, κάναμε πάρα πολύ παρέα. Και εγώ τη ζωή την ξέρω πολύ μικρούλα έτσι, από τόσο χρονών, αλλά δεν κάναμε παρέα. Εμείς κολλήσαμε Δεν αυτό... μας συμπαθούσε τότε. Σνόμπ. No. <laughs> Όχι, είναι ψέμα όλο αυτό. Ε, εμείς κάναμε νομίζω περισσότερο. Εντάξει, και στο, και στο δημοτικό κάναμε παρέα, αλλά κολλήσαμε πάρα πολύ στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Δηλαδή όλα τα ερωτικά ήξερα όλα τα ερωτικά τη με κάθε λεπτομέρεια. Εντάξει και τα δικά μου τα ήξερα με κάθε λεπτομέρεια.